Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Το μεγάλο μυστικό που κρύβουν οι Καριάτιδες στην Αμφίπολη. Παγκόσμιος θαυμασμός από τη σπουδαία ανακάλυψη. Τι εκτιμούν οι αρχαιολόγοι. Επιφυλακτικοί οι πολίτες για το ποσοστό μείωσης του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου πακέτου βοήθειας στην Ελλάδα. Φρίκη στην Καλλιθέα από το σύγχρονο Κωνσταλέξη. Φυλάξαν 36χρονη ανάπηρη γυναίκα στο ίδιο της το σπίτι και της έπαιρναν τη σύνταξη. Αναποφάσιστη η Σκοτσέζη, οριακή η διαφορά στις δημοσκοπήσεις ανάμεσα στο ναι και το όχι για την ανεξαρτητοποίηση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έγκυος στο δεύτερο παιδί της είναι η Κέιτ Μίτλετον, ενθουσιασμένη, δηλώνει η Βασίλισσα Ελισάβετ. Το γύρο του κόσμου κάνουν, κυρίες και κύριοι, εντυπωσιακές εικόνες των ευρημάτων στην Αμφίπολη, την ώρα που οι αρχαιολόγοι βρίσκονται ένα βήμα πριν το μεγάλο μυστικό. Όπως λένε οι ειδικοί, η έβρεση των Καριάτιδων κάνει το μνημείο ακόμη πιο σημαντικό, δεδομένου ότι τέτοια αγάλματα δεν απαντώνται στο μακεδονικό χώρο. Βασανιστικό παραμένει πάντως το ερώτημα αν ο μεγαλοπρεπής τάφος έχει συλληθεί, με τις εκτιμήσεις των αρχαιολόγων να είναι μέχρι στιγμής αντικρουόμενες. Με κάθε μυστικό που αποκαλύπτει, ο τάφος της Αμφίπολης εντυπωσιάζει. Όταν το Σάββατο οι αρχαιολόγοι αφαίρεσαν και τα τελευταία χώματα από την είσοδο του δεύτερου διαφραγματικού τείχου, έμειναν άφωνοι μπροστά στις δύο εντυπωσιακές Καριάτιδες από μάρμαρο θάσου που την φρουρούν. Είναι η πρώτη και μοναδική φορά που Καριάτιδες ανακαλύπτονται σε μακεδονικό τάφο. Έχουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό μνημείο. Ένα από τα χαρακτηριστικά που του προσδίδουν εξέχουσα αρχαιολογική και ιστορική σημασία είναι και τα δύο αγάλματα των Καριατίδων, διότι είναι πολύ σπάνιο έως σχεδόν μοναδικό. Με ορατά ακόμα τα ίχνη κόκκινου και μπλε χρώματος, τις πλούσιες μπούκλες που πέφτουν στους ώμους τους και τους χιτώνες με μανίκια, οι Καριάτιδες της Αμφίπολης μαγεύουν αρχαιολόγους και κοινό. Οι συνεχείς αποκαλύψεις μας εντυπωσιάζουν, προκαλούν μεγάλο θαυμασμό σε όλους μας. Η περιοχή έχει αποκτήσει άλλη έγκλη. Το πρόσωπο της Δυτικής Καριάτιδας σώζεται σχεδόν ακέραιο, ενώ της Ανατολικής έχει καταστραφεί. Σύμφωνα με την κυρία Μενδώνη, αυτό οφείλεται στη γύρανση των υλικών και στην πτώση λίθων από την οροφή. Τα ένθετα χέρια τους που προτεταμένα προστάτευαν συμβολικά την είσοδο επίσης λείπουν. Πρέπει να έχουν σπάσει, να πέσανε αν ήταν ευαίσθητα από κάποιο σεισμό, αλλά το γεγονός ότι και τα δύο λείπουν και λείπουν και τα σίδερα μέσα και το μολύβι σημαίνει μια βίαιη υπόσπαση. Κάποιοι τα κλέψαν τα σίδερα αυτά, όπως και τα φτερά των σφιγγών. Στην αρχιτεκτονική, Καριάτιδες ονομάζονται οι ολόγλυφες ή ανάγλυφες γυναικείες μορφές που στηρίζουν πύλες, προσώψεις, γύσας και πέσκες ζωφόρους και απαντώνται σε μνημεία ιωνικού ρυθμού. Στην περίπτωση της Αμφίπολης, οι Καριάτιδες μπορούν να συσχετιστούν με τα δύο ιωνικά επίκρανα των παραστάδων της Θήρας που αποκαλύφθηκαν στα μέσα Αυγούστου. Οι πιο γνωστές σε όλους Καριάτιδες είναι αυτές που στηρίζουν την πρόσταση του Ερεχθείου στην Ακρόπολη. Υπάρχουν επίσης οι Καριάτιδες στο θησαυροφυλάκιο των Συφνέων στους Δελφούς, αλλά και οι μαγεμένες Καριάτιδες της Θεσσαλονίκης, που τον 2ο αιώνα π.Χ. ήταν τμήμα κορινθιακής κοινοστοιχίας στην νότια είσοδο της αρχαίας αγοράς και σήμερα βρίσκονται στο Λούβρο. Στο μνημείο της Αμφίπολης εξέχουσα σημασίας είναι και ο ζωγραφισμένος με γαλάζιο, κόκκινο και κίτρινο χρώμα ρόδακας που βρίσκεται σε τμήμα της ψευδοροφής. Ο ρόδακας είναι διαχρονικό σύμβολο και φυλαχτό από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα. Την άποψη ότι στον τάφο της Αμφίπολης ίσως είναι θαμμένος ο ναύαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου Νέαρχος εξέφρασε ο ακαδημαϊκός Θάνος Βερέμης. Το λογικότερο είναι να είναι κάποιος συνεργάτης, επίγονος του Αλεξάνδρου με περιουσία, ο οποίος θέλησε να μείνει στην ιστορία με έναν τάφο τεραστίων διαστάσεων όπως είναι αυτός. Λογικό να είναι κάποιος σαν τον Νέαρχο. Εκατοντάδες είναι οι τουρίστες και οι επιστήμονες που σειραίουν στο μνημείο από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ήρθαμε από την Αθήνα. Οι εντυπώσεις είναι συγκλονιστικό. Στο μνημείο άρχισαν να καταφτάνουν ακόμα και τουριστικά λεωφορεία. Μετά την ανακάλυψη των δύο Καριάτιδων στον Τύμβο του Καστά, η επισκεψιμότητα των τουριστών έσπασε κάθε ρεκόρ στην περιοχή. Μαζί με αυτούς όμως έρχονται και επιχειρηματίες που ρωτάνε για τις τιμές σε οικόπεδα, κτήματα, επιχειρήσεις, ακόμα και σε σπίτια στη γύρω περιοχή. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον να αγοραστούν κτήματα στην περιοχή. Ενδιαφέρον για καταλήματα, για την παραλιακή ζώνη,
για τα γύρω χωριά ενδιαφέρον να έρθουν και να ρωτήσουν για τιμές που υπάρχουν στα ακίνητα. Οι ανασκαφικές εργασίες εντός του μνημείου προχωρούν με πυρετώδεις ρυθμούς, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα εάν ο τάφος έχει συλληφθεί ή όχι. Οι κατασκευαστές του μνημείου πάντως στην προσπάθειά τους να το θωρακίσουν από τους θυμβορύχους έχτισαν μπροστά από τις Καριάτιδες έναν τείχο σφράγισης από πορόλιθο αντίστοιχο με αυτόν που υπήρχε μπροστά από τις σφίγγες. Το εάν τελικά ο τάφος έμεινε ανέπαφος, οι αρχαιολόγοι θα το μάθουν όταν περάσουν και στα επόμενα δωμάτια του μνημείου. Συνδεόμαστε τώρα με την Ελένη Ιατρού. Ελένη, ήδη με τα όσα γνωρίζαμε μέχρι και προχθές η Αμφίπολη βρισκόταν στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής. Τώρα μετά τις νέες αποκαλύψεις ακόμη περισσότερο. Ποιες είναι οι τελευταίες εκτιμήσεις των αρχαιολόγων τώρα? Οι αρχαιολόγοι μας συνιστούν να κάνουμε υπομονή. Εκατοστό εκατοστό προχωρούν και όπως βλέπετε είναι αντίξωες συνθήκες. Και σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη βρέχει. Χθες έβρεχε στην περιοχή της Αμφίπολης. Αυτό σημαίνει ότι δυσχεραίνει το έργο τους. Κάθε εκατοστό στο οποίο προχωράνε στο εσωτερικό του τάφου θα πρέπει ταυτόχρονα να κάνουν εργασίες αντιστήριξης. Θα χρειαστεί να κάνουμε υπομονή. Είναι θέμα ωρών να αρχίσουν να αφαιρούν κομμάτια, πέτρες από τον δεύτερο τείχο σφράγης που είναι μπροστά στις Καριάτιδες. Πάντως ομολογούν όλοι οι αρχαιολόγοι, αυτοί που δεν συμμετέχουν στην ανασκαφή που τηρούν συγγενηχθείως, όλοι οι υπόλοιποι που παρακολουθούν από μακριά το έργο λένε πως οι Καριάτιδες, οι σφίγγες αλλά και ο Λέων της Αμφίπολης που ήταν τοποθετημένο στην κορυφή του τύμβου το καθιστούν μοναδικό μνημείο. Και αν στην πρώτη είσοδο είχαμε τις σφίγγες, στη δεύτερη τις Καριάτιδες, τότε τι μας περιμένει στην τρίτη είσοδο που ενδεχομένως να είναι και η είσοδος του τάφου. Από όλα τα αυτά, γύρω από τον τύμβο. Ότι απουσιάζει από τη μία Καριάτιδα ολοσχερός η πρόσωψη, το πρόσωπο, φουντώνει και πάλι τις εικασίες ότι μπορεί ο τάφος να έχει συλληφθεί. Κάτι που είδαμε στο ρεπορτάζ δεν φαίνεται να υποστηρίζει το Υπουργείο Πολιτισμού. Και όχι μόνο το Υπουργείο, και άλλοι αρχαιολόγοι είναι αντικρουόμενες οι θέσεις των αρχαιολόγων. Πολλοί πιστεύουν πως είναι δείγμα σύλληψης. Κάποιοι προσπάθησαν να αφαιρέσουν το πρόσωπο της μιας Καριάτιδας. Δεν κατάφεραν να το αποσπάσουν ακέραιο και έτσι δεν επεκτάθηκαν σε ανάλογη ενέργεια και στο δεύτερο. Η κυρία Μενδώνη όμως υποστηρίζει πως είναι φυσική φθορά, αφού το πάνω μέρος του τάφου έχει πέσει. Έτσι μπορεί να παρασύρθηκε το πρόσωπο. Ο κύριος Θέμελης υποστήριξε ότι τα χέρια που λείπουν τα πήραν για να πάρουν το σίδερο που ήταν ως ενωτικό υλικό ανάμεσα στον κορμό και στα χέρια. Είναι πολλές οι απόψεις. Το θέμα είναι σία πως η γύρω περιοχή ετοιμάζεται για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Χαμόγελα, ικανοποίησης αλλά και αισιοδοξίας υπάρχουν στους κατοίκους. Γίνονται υποστηρικτικά έργα, έργα υποδομής, όπως για παράδειγμα με ηλεκτρογεννήτρια θα υπάρξει ηλεκτρικό ρεύμα στην περιοχή και για λόγους ασφάλειας του τύμβου, αλλά και νερό. Γίνεται διαπλάτηση των δρόμων. Οι κάτοικοι έρχονται σε επαφή με διάφορους επενδυτές που κάνουν τις πρώτες κρούσεις για να δουν πού είναι οι τιμές στα ακίνητα. Κάποιοι μάλιστα σκέφτονται να επαναπατριστούν από τη Θεσσαλονίκη να γυρίσουν πάλι στον τόπο καταγωγής τους και κάνουν όνειρα και σχέδια. Ενώ οι τουρίστες από όλο το παραλιακό μέτωπο καθημερινά πηγαίνουν εκεί, όπως και από την Αθήνα οργανώνονται εκδρομέσια. Για να δούμε λοιπόν τι κρύβουν οι επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Με δέος και θαυμασμό υποδέχθηκαν κυρίες και κύριοι τις νέες αποκαλύψεις στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που καταγράφουν, όπως θα δούμε τώρα στο ρεπορτάζ του Σωτήρη Μπολάκη, καθημερινά τις εξελίξεις στον τύμβο Καστά. Αμείωτο είναι το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας για το περιεχόμενο του τύμβου της αρχαίας Αμφίπολης. Οι δύο Καριάτιδες έφεραν πρώτη είδηση την Αμφίπολη στο διαδικτυακό τόπο του Discovery και με τίτλο «Γυναικεία αγάλματα φυλάσσουν τον τάφο μυστήριο» γίνεται αναλυτική περιγραφή της προόδου των ανασκαφών. Μαρμάρινα γυναικεία αγάλματα από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήρθαν στο φως, σημειώνει στο ρεπορτάζ της η Telegraph, που έχει το θέμα του τάφου της Αμφίπολης πολύ ψηλά στη στήλη των διεθνών ειδήσεων. Η μεγάλη αποκάλυψη δεν θα μπορούσε να λείπει και από τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης, με το Διεθνές Πρακτορείο Xinhua, σεβόμενο το διαχρονικό ενδιαφέρον του κινέζικου πολιτισμού για την ελληνική ιστορία, να έχει πρώτο θέμα τις Καριάτιδες της Αμφίπολης. Η Αμφίπολη όμως είναι πρώτο θέμα και στα social media. Μόνο τις πρώτες 20 ημέρες που έγιναν οι πρώτες ανακοινώσεις για το ταφικό μνημείο, οι αναρτήσεις υπολογίζεται ότι έφτασαν τις 55.000. Με το ελληνικό ταπεραμέντο στη διακομόδηση των μεγάλων θεμάτων για μια ακόμη φορά να ξεδιπλώνεται. Η φωτογραφία είναι αυτή που έχει κοινοποιηθεί και σχολιαστεί περισσότερο από κάθε άλλη στο Facebook. Ο δημιουργός της εικόνας, με σαφή την πρόθεσή του να θίξει τον τρόπο με τον οποίο εκλαμβάνεται το όλο θέμα της ανακάλυψης από μέρος της κοινωνίας, έχει διακοσμήσει την είσοδο του τάφου με ένα σεμέν. Τα σχόλια δίνουν και παίρνουν και στο Twitter. Με αφορμή τις σίτες των εθνικών ομάδων μπάσκετ και ποδοσφαίρου, σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακάλυψη των Καριάτιδων, ένας χρήστης έγραψε
Μήπως να μιλήσουμε για την κατάρα της Καριάτιδας? Ένας άλλος χρήστης έγραψε ότι κι άλλες σφίγγες βρέθηκαν στον τάφο της Αμφίπολης. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να τοποθετήσει σε όλον τον περιβάλλοντα χώρο την έξυπνη σίτα. Από τα χιουμοριστικά σχόλια δεν θα μπορούσε να λείπει και ο νέος φόρος ακινήτων. Μάλιστα, κάποιος έφτασε να υπολογίσει τον έμφυα που θα πρέπει να καταβληθεί, υπολογίζοντας το εμβαδόν του τάφου στα 1962 τετραγωνικά, με πρώτο όροφο παλαιότητα άνω των 100 ετών, περισσότερες από δύο προσώψεις λόγω κυκλικότητας και με τη χαμηλότερη τιμή ζώνης, ο φόρος έφτασε στα 2.400 ευρώ. Τώρα, μολύβι και χαρτί έχουν βγάλει, κυρίες και κύριοι, τα νοικοκυριά για να υπολογίσουν το κέρδος που θα έχουν από τη μείωση κατά 30% του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ του Νίκου Υποφάντη, οι αντιδράσεις είναι μεικτές. Δυσαρεστημένοι σίγουρα είναι πρατηριούχοι και μεταπολιτές που ζητούν η μείωση να φτάσει στα επίπεδα του 2011. Η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για μείωση 30% στον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης βρίσκει ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προβληματίζονται για το αν χρησιμοποιήσουν και πάλι το καύσιμο. Κάποιοι βέβαια είναι κατηγορηματικά αντίθετοι. Όχι, δεν θα βάλουμε ούτε και φέτος πετρέλαιο. Νομίζω ότι η μείωση δεν μας είπε κάτι. Όχι, είναι ακόμα πολύ ακριβό. Δεν θα βάλουμε ούτε φέτος πετρέλαιο. Που είμαστε πολυκατοικία στο Μάρος επομένου, θα βάλουμε πετρέλαιο γιατί όλοι ενδιαφέρονται να έχουν κάποια θέρμανση. Υπάρχουν και μικρά παιδιά. Οι πρώτες αντιδράσεις όμως στο σύνολό τους από τους καταναλωτές, σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, είναι αρνητικές. Τα μηνύματα που παίρνουμε εμείς είναι αρνητικά. Δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή, σχεδόν αμελητέα, θα έλεγα. Και αν θέλουμε να μιλάμε για αποτελέσματα, θα πρέπει να γίνει περαιτέρω δραστική μείωση στο κομμάτι του φόρου και να χαλαρώσουν και να γίνουν πιο ευελίκτα τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης. Οι ωφελημένοι θα είναι κυρίως οι καταναλωτές που λαμβάνουν το επίδομα θέρμανσης, που όπως δεσμεύθηκε ο Πρωθυπουργός, θα συνεχίσουν να το λαμβάνουν και για αυτό το χειμώνα. Δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση. Εάν αυτό γίνει πράξη και περιμένουμε πολύ σύντομα, τότε για αυτούς που δικαιούνται επιδότηση, η τιμή θα είναι περίπου 75 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή θα είναι πάρα πολύ φθηνή. Πρατηριούχοι και μεταπολιτές, μετά την εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου του παράνομου εμπορίου, ζήτησαν η μείωση του φόρου να φτάσει στα επίπεδα του 2011. Τα πρατήρια τα οποία θα παραμείνουν ανοιχτά θα έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του Οκτώβρη την εγκατάσταση του συστήματος εισρώων νεκρών. Το ζητούμενο είναι να συνδεθούν αυτά τα πρατήρια και όλα τα πρατήρια όλης της χώρας με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Και έτσι θα μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα και να απαταχθεί το λαθρεμπόριο. Με τα σημερινά δεδομένα και με τα επίπεδα αυτά του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αν ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης προς τους καταναλωτές, η τιμή του θα ήταν στο 1 ευρώ και 30 λεπτά. Αν το καύσιμο όμως βρεθεί με τα δεδομένα του 2011, τότε οι καταναλωτές θα το προμηθευτούν μόλις στα 90 λεπτά το λίτρο. Απλά θέλει το πολιτικό ανάστημα εκείνο που μπορεί να συλλάβει όλη αυτή την παράνομη διακίνηση, είτε αυτό λέγεται καύσιμα, είτε τσιγάρα, είτε ποτά, είτε οπουδήποτε υπάρχουν ψηλοί φόροι, να διασφαλιστούν τα δημόσια έσοδα. Σε περίπου ένα μήνα, οι καταναλωτές θα ξεκινήσουν να προμηθεύονται το πετρέλαιο θέρμανσης μόνο από όσους μεταπολιτές και πρατήρια καυσίμων έχουν εγκαταστήσει το σύστημα εισρωών και κρώων. Συνδεόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο, γιατί πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου είχαμε σημαντικές αποφάσεις και για τον ΕΝΦΙΕ, τις αλλαγές που προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ στον ΕΝΦΙΕ και σε ό,τι αφορά στην εισφορά αλληλεγγύης, πρόδρομε. Θα σας πω καταρχήν ότι αποφασίστηκε αύριο να κατατεθεί στη Βουλή η τροπολογία για τον ΕΝΦΙΕ. Πληροφορίες λένε ΣΥΑ ότι πηγαίνει σε μία μείωση έως 20% για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Μάλιστα, η σχετική τροπολογία θα δοθεί αύριο το πρωί στις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ενώ σε ό,τι αφορά την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, το είχε εξαγγείλει άλλωστε τη μείωσή της και ο Πρωθυπουργός χθες στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης προχθές το Σάββατο. Εδώ πηγαίνουμε σε μία μείωση από 1η-1η του 2015 στο 30%, ένα ποσοστό ακόμη 20% έως τέλος του χρόνου, με στόχο κεντρικό του Οικονομικού Επιτελείου η εισφορά αλληλεγγύης να καταργηθεί στο τέλος του 2016. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, πρόδρομε. Και πάμε τώρα στον Αντώνη Ατζολέτο για να δούμε πώς ο Αλέξης Τσίπρας Αντώνη προέβλεψε εκλογές στις αρχές του 2015, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC. Αυτό λίγες ώρες μετά την παρουσία του στο συνέδριο στο Κόμμο της Ιταλίας και λίγες μέρες πρωτού κάνει τη δική του εμφάνιση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και βέβαια, ΣΥΑ, το ζητούμενο για το ΣΥΡΙΖΑ είναι οι εκλογές. Γι' αυτό άλλωστε το προέταξε και ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του, μιλώντας για αλλαγή πολιτικής. Πάνω σε αυτόν τον ορίζοντα και με αυτόν τον άξονα θα κινηθεί
κινηθεί και το Σάββατο βράδυ στο Βελίδιο, μιλώντας στους παραγωγικούς φορείς, αναλύοντας το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και αποδομώντας τις εξαγγελίες του κ. Σαμαρά. Τι λένε στην Κουμουνδούρου? Λένε πως ουσιαστικά η κυβέρνηση θέλει για άλλη μια φορά να εξαπατήσει την κοινή γνώμη. Πρώτα, όσον αφορά για την εισφορά αλληλεγγύης, πως ουσιαστικά αυτή η έκπτωση σημαίνει ένα νέο φόρο. Δεύτερον, για τον ένφια, κάνουν λόγο για κουτσουρεμένες εκπτώσεις. Και τρίτον, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ότι δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει και ότι ουσιαστικά υπάρχει πρόβλημα μεγάλο για τις ευπαθείς ομάδες. Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι η απάντηση ήταν άμεση από την Κουμουνδούρου. Mm-hmm. Κατατέθηκαν πριν από λίγο δύο τροπολογίες στην Βουλή. Η μία για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το πετρέλαιο να επανέλθει στα προμνημονίου επίπεδα. Και η δεύτερη για παροχή δωρεά ρεύματος ως 1.200 κιλοβατόρες το τετράμινο σε ευπαθείς ομάδες. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντών. Να παρακολουθήσουμε εδώ τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα στο CNBC. I believe that Πιστεύω ότι θα έχουμε εκλογές στην Ελλάδα, γιατί είναι πολύ δύσκολο για την παρούσα κυβέρνηση να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Απαιτούνται 180 ψήφοι και η κυβέρνηση έχει 154 βουλευτές. At least at the beginning of 2015 we will have election. Οπότε θα έχουμε εκλογές στις αρχές του 2015. Αυτό που προέχει όμως είναι να κατανοήσουμε ότι αυτή η πολιτική αλλαγή δεν είναι απειλή για την Ευρώπη, αλλά πρόκληση για να αλλάξει πολιτικά η Ευρώπη και να βρει μια βιώσιμη λύση για το κοινό μας πρόβλημα. Η ευρωπαϊκή κρίση απαιτεί ευρωπαϊκές λύσεις. Common viable solution in our common problem. The European common crisis needs European solution. Είναι μαζί μου τώρα ο Δημήτρης Τσιόδρας. Δημήτρη, καλησπέρα. Είδαμε ότι η κυβέρνηση προχωρά και στην εξειδίκευση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού το Σάββατο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά σε ένφια και εισφορά αλληλεγγύης. Τώρα, τι πολιτικά συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από αυτό το Σαββατοκύριακο τις ομιλίες Σαμαρά Βενιζέλου στη ΔΕΘ? Καταρχάς, ξεκαθαρίζει το τοπίο για τους επόμενους μήνες. Και αυτό που ξεκαθαρίζει είναι ότι δεν πάμε για εκλογές το φθινόπωρο. Κάναμε μεγάλη κουβέντα και εδώ και μεταξύ πολιτικών γινόταν συζήτηση αν τους επόμενους μήνες θα πάμε στις κάλπες. Αυτό κλείνει. Ο κύριος Σαμαράς είπε ότι οι πρόεδρες εκλογές θα είναι πολιτική αυτοκτονία. Ως εκ τούτου, με δική του πρωτοβουλία δεν πρόκειται να έχουμε εκλογές. Πάμε λοιπόν για τις αρχές του 2015. Τότε θα κριθεί αν θα πάμε σε εκλογές. Πετώντας τον μπαλάκι στον Αλέξη Τσίπρα. Πετώντας τον μπαλάκι στον Αλέξη Τσίπρα, βεβαίως, και χρεώνοντάς του και την πρόορη προσφυγή στις κάλπες, γιατί όπως είπε, θα επιδιώξει να συγκεντρώσει 180. Δεν είναι εύκολο, θα το επιδιώξει όμως. Έθεσε από τώρα τα διλήμματα των εκλογών. Ουσιαστικά λέγοντας ότι αν πάμε σε εκλογές, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν όλα όσα έχουμε κερδίσει τα προηγούμενα χρόνια. Και δεύτερον, σε μια περιοχή όπου υπάρχει πολύ έντονη αστάθεια, θέσεις όπως αυτές για έξοδο από το ΝΑΤΟ δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Άρα, απέκλεισε τις εκλογές τις πρόορες ο Πρωθυπουργός. Είχε όμως μια ομιλία με καθαρά προεκλογικούς τόνους. Έθεσε τα εκλογικά διλήμματα, όπως είπες, και έκανε και μια σοβαρή προσπάθεια προσέγγισης κάποιων κατηγοριών της κοινωνίας, κάποιων κοινωνικών κατηγοριών με τα όσα υποσχέθηκε. Ναι, απέκλεισε τις εκλογές με δική του πρωτοβουλία. Είπε ότι θα πάει μέχρι τις αρχές του χρόνου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Από εκεί πέρα απευθύνθηκε σε συγκεκριμένες ομάδες. Αυτοί που έφυγαν έχοντας κάτι στο χέρι ήταν οι αστυνομικοί και οι στρατιωτικοί. Από εκεί και πέρα μίλησε για τους μικρομεσαίους, που είπε από τον Νοέμβριο θα υπάρχει επιδότηση των επιτοκίων σε σχέση με τα δάνειά τους. Μίλησε για τους εργαζόμενους στην υγεία και στην παιδεία, που είπε αμείβονται με τριτοκοσμικούς μισθούς. Άρα, ανάλογα με τους ρυθμούς ανάπτυξης οικονομίας, θα υπάρχει αποκατάσταση των μισθών που έχουν πάρει. Υπάρχει μια προσπάθεια αποκατάσταση σχέσεων με κάποιες κατηγορίες. Ειδικά σε κατηγορίες που έχουν γυρίσει την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, υπάρχει και ο αντίλογος, τον εκφράζει η αξιωματική αντιπολίτευση Δημήτρη. Λέει ότι σήμερα είναι που επικρατούν συνθήκες ανασφάλειας και ότι δεν μπορεί να μιλά για πολιτική αυτοκτονία ο κ. Σαμαράς, μιλώντας για πρόορες εκλογές. Δηλαδή, γιατί? Για την προσφυγή στη λαϊκή ατιμιγορία. Ναι, ο κ. Τσίπρας έχει πει ότι θα προσπαθήσει να προκαλέσει εκλογές. Αυτή η θέση επαναλαμβάνεται συνεχώς από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να πείσει γιατί η προσφυγή στις κάλπες οδηγεί σε έναν δρόμο πολύ πολύ καλύτερο από αυτόν που είπε ο κύριος Σαμαράς προχθές. Γιατί δηλαδή θα είναι καλύτερα η Ελλάδα μετά από μια εκλογική αναμέτρηση. Σε αυτό νομίζω ότι θα έχει την ευκαιρία το Σαββατοκύριακο που θα είναι στη Θεσσαλονίκη να μας πει και για το γιατί και για το πρόγραμμα το οποίο θέλει να εφαρμόσει. Ακριβώς, στο άλλο Σαββατοκύριακο αντιστρέφονται οι ρόλοι. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, τις αντιδράσεις, τον πολιτικό απόϊχο αυτού του Σαββατοκύριακου της ΔΕΘ, ο οποίος συμπίπτηκε με τις ζυμώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Ευρώπη και Ουάσιγκτον για το θέμα του ελληνικού χρέους. Ενδεικτική η δήλωση σήμερα κορυφαίου κοινοτικού αξιωματούχου, που συνέδεσε τις συζητήσεις για το χρέος με την επιμονή της Αθήνας στη δημοσιονομική πειθαρχία.
Μήνυμα δημοσιονομικής αυτοσυγκράτησης στέλνουν προς την κυβέρνηση οι δανειστές 48 ώρες μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι ανάγκη να υπάρξει δημοσιονομική πειθαρχία και αυτοσυγκράτηση το 2015. Από την πορεία των δημοσιονομικών το 2015 θα κριθούν πολλά για την πορεία των συζητήσεων για τη βιωσιμότητα του χρέους. Την ίδια στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς δέχεται κριτική και από τον Αμερικανικό και το Γερμανικό τύπο, με τους New York Times να αναφέρουν ότι οι εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης αποτελούν μονομερή ενέργειά του. Οι φοροελαφρύνσεις ανακοινώθηκαν σε μια προσπάθεια να προσεγγίσει τους κουρασμένους Έλληνες μετά από 4 χρόνια λιτότητας που έχουν επιδεινώσει το επίπεδο διαβίωσης και να κερδίσει πολιτικό κεφάλαιο καθώς η αντιπολίτευση πιέζει για πρόωρες γενικές εκλογές. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Σαμαράς δεν έχουν εγκριθεί από την Τρόικα των Διεθνών Δανειστών της Ελλάδας. Βολές πάντως δέχεται η κυβέρνηση και στο εσωτερικό, κυρίως επειδή οι πρωθυπουργικές ανακοινώσεις δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες που είχαν δημιουργήσει τις προηγούμενες ημέρες πολλά κυβερνητικά στελέχη. Εάν ο πρωθυπουργός πήγαινε και έλεγε σειρά από θα έβγαιναν οι επικριτές του, οι επικριτές της κυβέρνησης και θα έλεγαν: μας είπε ένα σωρό θα, αυτά μεταφράζονται σε τόσο, όπως γίνεται πάντα, δεν μπορεί να τα κάνει. Τώρα που δεν είπε πολλά θα και όλα τα άλλα τα παρέπεψε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, τώρα λοιπόν που δεν είπε θα. Θρυνούνε επειδή ο Πρωθυπουργός δεν είπε θα. Μετά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, πάντως η κυβέρνηση προετοιμάζει το lifting στον ένφια και τις εκπτώσεις για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ξενίκιαστα. Ενώ, όπως δήλωσε στο Μέγκα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, φαίνεται ότι έχει διευθετηθεί και το ζήτημα των δόσεων σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Το 76 φωνητικό. Βάλτε τίτλο, παιδιά. Βάλτε τίτλο. Για κομμάτος. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να προλάβω. Ναι, ακριβώς όπως το λες. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να προλάβω τον Πρωθυπουργό. Αν σηκωθεί, τα κάνει αυτά Σαμαράς και καλά θα κάνει και να πει η ελληνική κυβέρνηση λέει 100. Επιπλέον και στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2015, το κυβερνητικό περιβάλλον επιμένει ότι η κυβέρνηση θα προωθήσει το ψαλίδισμα της εισφοράς αλληλεγγύης, τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά και την αποκατάσταση των αμοιβών των ενστόλων. Έχουμε χάσει ήδη το 25% του ΑΕΠ μας. Είναι πραγματική καταστροφή. Την ίδια στιγμή η επίσημη ανεργία είναι 29% και αυτό είναι απαράδεκτο για ευρωπαϊκή χώρα. Επιπλέον το πρόγραμμα υποχρεώνει την Ελλάδα σε πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 4,5% του ΑΕΠ ετησίως για την αποπληρωμή των τόκων. Είναι αδύνατη η επίτευξη διατηρήσιμης ανάπτυξης υπό αυτούς τους όρους. Οι όποιες φοροελαφρύνσεις, οι διευκολύνσεις, αυτές οι τελευταίες που εξαγγέλλονται ή και άλλες που συζητιούνται ως σενάρια για την αποπληρωμή των αβάσταχτων φορολογικών χαρατσιών θα εξανεμιστούν από τη συνολική εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής στη φορολογία. Είναι ξεκάθαρο πια ότι σε μια χώρα που ο φόρος για τις επιχειρήσεις είναι διπλάσιος από τις γειτονικές χώρες και ο φόρος για τα φυσικά πρόσωπα πενταπλάσιος, είναι αδύνατο να υπάρξει ανάπτυξη. Η ελληνική πλευρά θα πάρει μια γεύση για τις διαθέσεις των δανειστών στο Eurogroup της Παρασκευής, που θα διεξαχθεί στο Μιλάνο. Δεύτερο θέμα στην ατζέντα είναι η πορεία του ελληνικού προγράμματος. Επιπλέον, κοινοτικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι η συζήτηση για το ελληνικό χρέος θα εκκινήσει μετά το πέρας της αξιολόγησης του Σεπτεμβρίου, αφήνοντας ταυτόχρονα όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για ένα τρίτο πρόγραμμα χρηματοδότησης, ανάλογα με τις διαθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Να καλωσορίσω τώρα τον Πάπη Παπαδημητρίου. Είπε όσα ήθελε να πει, όσα μπορούσε να πει ο Σαμαράς το Σάββατο στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Μπάμπη, το θέμα είναι ότι ο κόσμος στην Ελλάδα περίμενε περισσότερα, εκτός Ελλάδος μάλλον περίμενε λιγότερα. Ναι. Κοιτάξτε, σε αυτό φταίει ο ίδιος, έτσι, ή εν πάση περιπτώσει οι συνεργάτες του. Αυτοί είχαν καλλιεργήσει ότι θα έλεγε πράγματα και θάματα, ότι θα πήγαινε ο φόρος πετρελαίου και το πετρέλαιο θέρμανσης εκεί που ήταν παλιά. Και προφανώς με αυτόν τον τρόπο δεν κατόρθωσε να ικανοποιήσει ούτε εκείνους που περιμένανε τις μεγάλες απαλλαγές ή τις μειώσεις, ούτε και τους άλλους που θέλανε να είναι λίγο πιο συμμαζεμένος. Αλλά πρόσεχε, είναι σημαντικό ούτε στο πετρέλαιο θέρμανσης, ούτε στο άλλο ζήτημα. Τους άφησε να μιλάνε τόσες μέρες, τόσες εβδομάδες για 100 δόσεις. Ακόμη σήμερα υπάρχει ηγέτης του λαϊκισμού μέσα στην κυβέρνηση που μιλάει για 100 δόσεις. 8 χρόνια και 4 μήνες. Συλλήβδιν. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τους φοροφυγάδες από αυτούς που έχουν πραγματικό πρόβλημα και να δουν πώς θα το ρυθμίσουν. Το ίδιο έγινε με τον ένφια, που ακόμη και σήμερα το βράδυ δεν κατορθώνουν να δώσουν ένα φόρο χαμηλότερο. Απλώς είπε ο Πρωθυπουργός, θα δούμε τα τεχνικά προβλήματα που υπάρχουν. Και την έκτακτη εισφορά. Το κλίμα που είχε καλλιεργηθεί είναι ότι θα παλασσόμασταν από την έκτακτη εισφορά. Μία και έξω και τελειώσαμε. Βεβαίως εκτιμώ. Μόνο έκτακτη δεν είναι. Εκτιμώ, ακριβώς όμως για να πούμε και το καλό, εκτιμώ ότι ανάφερε ότι δεν
θα παίξει με τα πρωτογενή πλεονάσματα, διότι αυτά τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Άρα ότι δεν θα έχουμε επανάληψη φαινομένων, ότι εδώ είναι τα λεφτά, ελάτε τώρα να τα μοιραστούμε. Μπαμπή, έξω τι θέλουν, γιατί είδαμε και τον περίφημο ανώνυμο κοινωνικό αξιωματούχο σήμερα να συνδέει ευθέως τη δημοσιονομική πειθαρχία στην Ελλάδα με τις συζητήσεις για το χρέος. Ο ανώνυμος δεν είναι καθόλου ανώνυμος για την κυβέρνηση. Τα κυβερνητικά στελέχη γνωρίζουν πολύ καλά ποιος είναι και ότι είναι σε θέση να κάνει πράξη αυτό που τους λέει. Τι τους λέει? Τους λέει μην το διακινδυνεύσετε. Ελάτε εδώ να σας δώσουμε και άλλα χρήματα. Έτσι κι αλλιώς, όταν έχεις δανειστεί τόσα πολλά, το να δανειστείς τα 8, 10, 12 που χρειάζονται ακόμη για να κερδίσεις τη σταθερότητα, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο αυτό το πρόβλημα. Πλην όμως, πρέπει, και είναι ο δεύτερος μετά τον Ντράγκη, όπως θυμάσαι, ή μάλλον μετά τον, πώς το λέγανε αυτόν του οποίου του πήρε συνέντευξη, τον Κερέ, που είναι εκεί μαζί στο ίδιο τραπέζι με τον Ντράγκη, που μας λένε. Θα χρειαστείτε ένα πρόγραμμα. Έλαμε όμως που εδώ και ένα χρόνο λένε τα πρωθυπουργικά χείλη ότι η Ελλάδα δεν θα έχει άλλα μνημόνια μπροστά. Μα αυτό, δεν θα έχει άλλα μνημόνια. Αυτό περιλαμβάνει ένα είδος επιτήρησης, ένα είδος εποπτείας, ένα πλαίσιο, όπως ναι, λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Αυτό το πλαίσιο, όπως εσύ πάλι μας είπες τις προηγούμενες μέρες, θα χαρακτηριστεί πολύ εύκολα μνημόνιο. Συμφωνώ. Αφού ακριβώς και βεβαίως καραδοκεί ο Τσίπρας να το πει μνημόνιο με το δίκιο του, διότι οι ίδιοι οι συγκυβερνώντες το λένε μνημόνιο ή το λένε κάπως. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Πρέπει να αντιληφθούν ότι ο ΣΟ του οίκη αξιολόγησης που αυτοί αποφάσισαν να μας πάρουν την έγκριση να πηγαίνουμε στις αγορές, την ξαναδώσουν πίσω και ότι αυτό δεν πρέπει να συμβεί ούτε καν τις αρχές του 2015, mm-hmm. δεν ξέρω καν πότε, διότι έχουμε καθυστέρηση και συνεχώς σωρεύουμε καθυστερήσεις. Άρα, εωσότου αυτό συμβεί, κάποιος πρέπει να εγγυάται για μας. Αυτό είναι μια συζήτηση την οποία ο κ. Σαμαράς προσπαθεί να την αποφύγει. Δηλαδή, θα είναι η συζήτηση για το χρέος μοχλός πίεσης στην ελληνική κυβέρνηση. Απολύτως. Και μεγαλώνει συνεχώς. Όλα αυτά τα πράγματα που παρακολουθούμε τώρα είναι όχι απλό μοχλή πίεσης, κάτι παραπάνω. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με τη σοκαριστική υπόθεση της 36χρονης Μαρίας. Μιας ανάπηρης κοπέλας που, όπως αποκάλυψε το Έθνος, επί χρόνια βίωνε βασανιστήρια από μια 77χρονη και τον 50χρονο γιο της, που την ανέλαβαν, υποτίθεται, όταν πέθανε η γιαγιά της. Στα καθήκοντά τους, σε εισαγωγικά καθήκοντα και η διαχείριση της περιουσίας της. Η κοπέλα ήταν επί 8 χρόνια σε ένα μπαλκόνι φωταγωγού, χωρίς νερό, με το σπασμένο πόδι της δεμένο σε ξύλο και σώθηκε τελικά χάρη στην παρέμβαση των γειτόνων. Πάμε να δούμε το συγκλονιστικό ρεπορτάζ, το οποίο θα ακούσετε και τι λέει στον συνάδελφο Γιώργο Τσελίκα, ο 50χρονος. Φρίκη σε όλη τη χώρα προκαλεί το δράμα της 36χρονης Μαρίας από τα βασανιστήρια που έζησε, μια ιστορία που έκανε πολλούς να την παρομοιάσουν με σύγχρονο Κωσταλέξη. Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Έθνος της Κυριακής, η 36χρονη Μαρία ήταν δεμένη με σπασμένο πόδι για 8 χρόνια από τους ανθρώπους που είχαν αναλάβει να την προσέχουν, όντας πια σε προχωρημένη σύψη. Θα ήθελα να γυρίσω σπίτι μου, αλλά φοβάμαι, με χτύπαγαν. Δεν μου έδιναν νερό για να μην κατουργέμαι και λερώνω συνέχεια. Δεν με αγαπάει, θέλω άλλη γυναίκα να με προσέχει. Η Μαρία, κατά την εφημερίδα, έκανε απόπειρα αυτοκτονίας μετά το θάνατο της γιαγιάς της και τότε την περιμάζεψε μία 77χρονη και ο 50χρονος γιος της. Από τότε ήταν ουσιαστικά φυλακισμένη για 8 χρόνια στο μπαλκόνι του φωταγωγού με το σπασμένο της πόδι δεμένο. Η περιγραφή της υπαλλήλου της υγειονομικής υπηρεσίας είναι συγκλονιστική. Το θέαμα ήταν φρικτό, έχω μεγάλη πείρα. Πρώτη φορά λύγησα. Έκλαιγα και τώρα που το θυμάμαι πάλι κλαίω. Είδαμε ένα ανθρώπινο σκελετό πληγιασμένο που μύριζε φοβερά. Από τη μέση και κάτω είχε σαπίσει. Οι κατακλύσεις ήταν σε προχωρημένο στάδιο. Το αριστερό πόδι ήταν σπασμένο, δεμένο με επιδέσμους σε ξύλο για να το ακινητοποιήσουν όπως κάνουν στα ζώα. Ξέρω κι εγώ ρε παιδί μου, τι πράγματα. Αλλά πού ζούμε? Χωρίς νερό. 8 χρόνια. Αυτό είναι αποτάγραφα. Τα δύο άτομα που σύμφωνα με την εφημερίδα είναι υπεύθυνα για τον αποτρόπαιο βασανισμό της Μαρίας φέρονται να απέσπασαν όλη την ακίνητη περιουσία της ενώ εισέπραταν και τη σύνταξη της μητέρας της. Απάνθρωπο. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Στις μέρες μας τέτοια πράγματα. Ο Σκάι και ο Γιώργος Τσελίκας μίλησαν με τον 50χρονο, κατά του οποίου και της μητέρας του, σύμφωνα με το Έθνος, ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Καταγγελίες λένε λοιπόν ότι την είχατε στον ακάλυπτο χώρο. Όχι, για... να εδώ μένει συνέχεια. Τι λέτε, ψέματα είναι αυτά. 14 χρόνια, τι, πεινασμένη, 14 χρόνια. Εσείς τι συγγένεια έχετε με την 36χρονη? Εγώ τίποτα, με κανένα. Έτσι. Η μάνα μου την χούεψε και την πήρε να προσέχει αυτό. Λένε διάφοροι ότι και τη σύνταξη παίρνατε, λέει, και το σπίτι του έχει χάσει. Όχι, ρε, τι λέτε, ρε. Πώς τζάμπα μπορεί να δουλέψει 14 χρόνια το πόδι, πώς έπαθε ζημιά το πόδι της Μαρίας? Χρόνια. Με σιγά σιγά. Δεν μπορεί να κάθε χρόνια με τρεις φορές το γιατρός πάει.
Μερικοί μου υποδείξαν ότι έμεινε πίσω στον ακάλυπτο χώρο, εδώ, με τα νάιλον. Εδώ, για καλοκαίρι βγήκε, ρε. Πώς, να πεθαίνει εδώ μέσα, στην καλοκαίρι, στα τέτοια. Για δροσιά τη βγάλετε στον μπαλκόνι. Ναι, ρε. Και, να, και πλύνει εκεί η μάνα και μετά φέρνει μέσα, ρε. Η Μαρία πλέον νοσηλεύεται σε κρατικό νοσοκομείο, έχοντας δυστυχώς χάσει το αριστερό της πόδι από τα βασανιστήρια. Πάμε στο Δημητή Δαμιανό. Είναι πολύ σκληρή η εικόνα της κοπέλας σε αυτή την κατάσταση. Πραγματικά σοκάρει. Τώρα στην αποκάλυψη του δράματος που ζούσε αυτή η γυναίκα, πολλοί μίλησαν για σύγχρονο Κωνσταλέξη. Ένα ερώτημα είναι τι έχουν κάνει οι αρχές με αυτούς τους δύο ανθρώπους, την 77χρονη και τον 50χρονο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Εθνοσία, καλησπέρα καταρχήν, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και μάλιστα έχει παραγγελθεί και κατεπήγουσα, κατεπηγόντος μάλλον, να γκουν και εντάλματα για τους δύο αυτούς ανθρώπους, και για την 77χρονη γυναίκα και για τον 50χρονο γιο της, τον οποίο είδαμε μόλις πριν από λίγο στο βίντεο να μιλάει στον Γιώργο τον Τζελίκα και να λέει τη δική του εκδοχή για το πώς προέκυψαν όλα αυτά τα συγκλονιστικά τραύματα. Πρέπει να σκότει... μεταξύ άλλων, τον ακούσαμε να λέει να την αφήσουμε να πεθάνει εδώ μέσα. Ναι, εννοούσε ότι τη βγάζανε στο μπαλκόνι προκειμένου να μην πεθάνει από τη ζέστη. Βέβαια, από ό,τι προκύπτει μέχρι στιγμής και από τα στοιχεία της εφημερίδας και από τη συνέχεια του θέματος, οι άνθρωποι αυτοί την είχαν βασανίσει επί 8 χρόνια, την είχαν δέσει σε ένα παλούκι. Ήτανε συγκλονισμένοι οι γιατροί που την είδανε από το δημόσιο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε η 36χρονη Μαρία. Έκαναν λόγο για πρωτόγνωρες καταστάσεις, πρωτοφανείς καταστάσεις. Ποια είναι η κατάσταση υγείας τώρα, Δημήτρη? Η κατάσταση της υγείας της βελτιώνεται σιγά-σιγά, όσο μπορεί βέβαια να βελτιώνεται. Έχει χάσει το αριστερό της πόδι, ήταν σε πολύ προχωρημένη σύψη, ήταν πρωτόγνωρο αυτό που βίωσαν οι γιατροί. Οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι κινητοποιήθηκαν όλοι, έπεσαν πάνω της, ήταν πλήρη η κάλυψή της και η ψυχολογική. Στο νοσοκομείο τώρα αποφεύγουν να την αναστατώσουν, πρέπει να σου πω, γι' αυτό το λόγο και δεν είναι δυνατός στους δημοσιογράφους και από άλλα μέσα ενημέρωσης να την πλησιάσουν. Ενώ πρέπει να σου πω τέλος ότι πρώτο της μέλημα των γιατρών είναι τι θέλει η ίδια η Μαρία. Και έτσι θα δούνε, μόλις τέλος πάντων κλείσουν κάπως τα τραύματα από όλα αυτά τα οποία έχει περάσει αυτά τα 8 χρόνια, να δουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Προέχει να γίνει καλά, όσο καλά, τέλος πάντων από εδώ και στο εξής, η κοπέλα και να συνέλθει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Δαμιανέ. Η πιλωτική λειτουργία τώρα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ξεκινάει, κυρίες και κύριοι, τις επόμενες ημέρες σε 13 δήμους της χώρας και για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Ουσιαστικά πρόκειται για την παροχή οικονομικής βοήθειας σε πολίτες και οικογένειες με μηδενικά ή πολύ χαμηλά εισοδήματα. Πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ του Αχιλλέα Τόπα πώς αντιδρά ο κόσμος, τι λένε οι δημοτικές αρχές, αλλά και αναλυτικά παραδείγματα. Ανάσα σε πολίτες και οικογένειες με μηδενικά ή πολύ χαμηλά εισοδήματα, αναμένεται να δώσει το μέτρο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το οποίο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 13 δήμους. Τη βοήθεια δικαιούνται όσοι έχουν φορολογητέα ακίνητη περιουσία, η οποία δεν υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ, με προσαύξηση κατά 15.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο ενήλικα και κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο ανήλικο, με ανώτερο όριο τις 200.000 ευρώ. Η κινητή τους περιουσία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ και το συνολικό ύψος καταθέσεων, μετοχών και ομολόγων δεν θα πρέπει να ξεπερνά το διπλάσιο του εισοδήματος που αναλογεί με βάση τη ρύθμιση. Αποκλείονται όσοι έχουν σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη, ελικόπτερα και πισίνες. Σίγουρα από το τίποτα καλό είναι και αυτό, αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα τους βολέψει σε κάτι. Και ειδικά αν είναι τετραμελής οικογένεια, αν έχει παιδιά, δεν προλαβαίνει για τίποτα. Η οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οικογενειακή τους κατάσταση. Το μέτρο προβλέπει την καταβολή 200 ευρώ το μήνα για μεμονωμένα άτομα, 300 ευρώ για ζευγάρι, με αύξηση 50 ευρώ για κάθε ανήλικο και 100 ευρώ το μήνα για κάθε ενήλικο τέκνο. Πιστεύω ότι σαν αρχή είναι καλό. Γίνεται μια καλή αρχή. Ζευγάρι δίχως παιδιά που πληρεί τα εισοδηματικά κριτήρια θα λάβει 3.600 ευρώ το χρόνο. Ζευγάρι με ένα ανήλικο παιδί 4.200 ευρώ, ενώ το ποσό των 6.000 ευρώ θα εισπράξει ζευγάρι με 4 ανήλικα παιδιά. Δεν είναι αρκετά. 500 ευρώ τι είναι? Άμα πληρώσεις και νίκη θα πεθάνεις της πείνας. Οικογένειες δίχως εισοδήματα θα λαμβάνουν το σύνολο του ποσού. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις θα υπολογίζεται το πραγματικό τους εισόδημα, δηλαδή τα χρήματα που έλαβαν τους τελευταίους 12 μήνες μετά την αφαίρεση φόρων και εισφορών. Για παράδειγμα, ζευγάρι με 2 ανήλικα παιδιά και πραγματικό εισόδημα 3.600 ευρώ το χρόνο θα δικαιούνται το ποσό των 4.800 ευρώ,
μείον το πραγματικό του εισόδημα, άρα 1.200 ευρώ το χρόνο. Περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διατεθούν έως το τέλος του 2014 για την πιλωτική εφαρμογή του μέτρου. Περίπου το 7% του πληθυσμού αναμένεται να ωφεληθεί τους επόμενους 6 μήνες στους δήμους που θα συμμετάσχουν πιλωτικά στην εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Ένας από τους δήμους στους οποίους θα εφαρμοστεί πιλωτικά το μέτρο είναι τα Ιωάννινα. Στις συνθήκες ουσιαστικά που βιώνει η κοινωνία μας σήμερα, είναι αναγκαίο να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο προστασίας για τους αδυνάμους. Άρα κάθε δράση η οποία έχει αυτή την κατεύθυνση είναι ευπρόσδεκτη και συνολικά από την κοινωνία, αλλά και συγκεκριμένα επειδή τώρα μιλάμε για το Δήμο Ιωαννιτών και από το Δήμο Ιωαννιτών. Εμείς έχουμε πραγματικά όλη τη διάθεση να προσφέρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Στην πλήρη εφαρμογή του μέτρου, το κονδύλι που θα διατεθεί θα κυμαίνεται από 850 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο ευρώ και αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 700.000 πολίτες. Και περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια αποκάλυψη που έκανε το γερμανικό περιοδικό Spiegel, σύμφωνα με το οποίο η Μέρκελ από το 2009 έως το 2013 είχε παραγγείλει 600 δημοσκοπήσεις, δηλαδή 3 την εβδομάδα, τις οποίες μάλιστα, όπως λέει, πάντα υπολόγιζε. Πάντα στα μάτια σημαίνει εκτός από μία περίπτωση, στο ελληνικό ζήτημα. Σύμφωνα με το Spiegel, που αξιολόγησε τις μυστικές δημοσκοπήσεις και τις συνέκρινε με τις αποφάσεις της Καγκελαρίου, κυρία Μέρκελ πήγε κόντρα στην άποψη των Γερμανών πολιτών που στην πλειονότητά τους υποστήριζαν να εγκαταλείψει η Ελλάδα την Ευρωζώνη. Αντίθετα, έλαβε σοβαρά υπόψη το όχι των πολιτών στην λεγόμενη αμοιβαιοποίηση του χρέους. Και αυτό το όχι το έκανε κεντρικό σλόγγαν στον προεκλογικό της αγώνα, όπως διαβάζουμε στο άρθρο. Γενικά, πρόσεχε πολύ έτσι ώστε η πολιτική της στη διαχείριση της ευρωκρίσης να μην απομακρύνεται πολύ από αυτό που λέμε στοιχειώδη σκεπτικισμό των πολιτών. Και δικαιώθηκε εσύ λίγο πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2013, όταν σε δημοσκόπηση της εταιρείας Emnit για λογαριασμό της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τύπου, το 55% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θεωρεί ως η στάση της Καγκελαρίου στη διαχείριση της ευρωκρίσης ήταν η αρμόζουσα, όπως αναφέρει το περιοδικό. Ενδιαφέρον έχει και το σχετικό συμπέρασμα του Ινστιτούτου Άλεσμπαχ, που αναφέρει σία ότι το γεγονός ότι η Γερμανία ξεπέρασε τις αναταράξεις της ευρωκρίσης θεωρείται ότι οφείλεται ειδικά στην Καγκελάριο Μέρκελ. Να σε ευχαριστήσουμε, Σταμάτη, για το ρεπορτάζ. Από μια κλωστή κρέα με την κυρίες και κύριοι και χειρία στην Ανατολική Ουκρανία, καθώς σποραδικά πλήγματα πόλεμους δέχθηκαν περιοχές της Μαριούπολης και του Ντονιέσκ. Την ίδια ώρα οι σχέσεις Ρωσίας-Δύσης ψυχραίνονται, καθώς οι πρεσβευτές των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν εκτάκτως απόψε με αντικείμενο την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας. Η οποία Μόσχα απειλεί πλέον να προχωρήσει σε αποκλεισμό του εναέριου χώρου της για τους δυτικούς αερομεταφορείς. Οι στάχτες της σύραξης εξακολουθούν να καπνίζουν στην Ανατολική Ουκρανία παρά την εκεχηρία. Για τους κατοίκους της Μαριούπολης, η υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός δεν σημαίνει τίποτα, αφού ακόμη αποτελούν στόχο. Έριξαν ρουκέτες τόσο μεγάλες. Το σπίτι είναι γερό, αλλά ακόμα τρέμει. Ήταν πολύ τρομακτικό. Οι καταστηματάρχες στην πόλη προσπαθούν να συνέλθουν από μια νέα επίθεση. Δεν με ενδιαφέρει. Το μόνο που θέλω είναι ειρήνη. Θέλω απλώς να σταματήσουν να πυροβολούν. Για να δείξει ότι βρίσκεται στο πλευρό του μισού εκατομμυρίου πολιτών της πολιορκούμενης Μαριούπολης, ο Ουκρανός πρόεδρος Πέτρο Ποροσέγκο πραγματοποίησε επίσκεψη αστραπή κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Μίλησε μάλιστα φορώντας στρατιωτική περιβολή για να διαβεβαιώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να αμυνθεί και δεν πρόκειται να αφήσει στην τύχη τους τους Ουκρανούς κατοίκους. Σποραδικές επιθέσεις πλήττουν και την περιοχή του Ντανιέτσκ, προπυργίου των φιλορώσων, με αποτέλεσμα να σκοτώνονται και να τραυματίζονται εν μέσω κεχηρίας άμαχοι πολίτες. Και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Αν και έχει τεθεί σε ισχύ η εκεχηρία στην Ουκρανία, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Οι θέσεις των Ουκρανικών στρατευμάτων δέχονται ακόμη επιθέσεις. Η ένταση των επιθέσεων έχει αλλάξει. Οι αντάρτες χρησιμοποιούν όπλα και όλμους αντί για πυράβλους γκραντ και βαρύ πυροβολικό. Από το Κίεβο, ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας απίφθινε προειδοποίηση προς τους εμπολέμους. Από όσα έχουμε δει, είμαστε βέβαιοι ότι και οι δύο πλευρές μπορεί να κατηγορηθούν για εγκλήματα πολέμου. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει νέες κυρώσεις με στόχο 24 αξιωματούχους του Κρεμλίνου, ρωσικές εταιρείες πετρελαίου, αλλά όχι και φυσικού αερίου.
Κυρώσεις που αναμένεται να δημοσιευτούν την Τρίτη μπορεί να ανασταλούν εάν η Μόσχα σταματήσει να επεμβαίνει στην Ανατολική Ουκρανία. Πρέπει αφενός να δείξουμε ότι δεν συμφωνούμε με τη συμπεριφορά της Ρωσίας, κάτι το οποίο ξεκαθαρίσαμε με πολιτικές δηλώσεις και με κυρώσεις, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις κυρώσεις ως μέσο για να πείσουμε τους Ρώσους να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Από την πλευρά της Μόσχας, ο πρωθυπουργός Δημήτρη Μετβέντεφ προειδοποίησε με νέα αντίμετρα στις ευρωπαϊκές κυρώσεις, λέγοντας ότι μπορεί ακόμα και να αποκλειστεί για τους δυτικούς αερομεταφορείς ο ρωσικός εναέριος χώρος. Εάν η εκεχηρία γίνει σεβαστή, το επόμενο βήμα θα είναι η ανταλλαγή εχμαλώτων και η δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου για τη μετακίνηση προσφύγων και τη διανομή βοήθειας. Και οι αποκαλύψεις για την απειλή των τζιχαντιστών του Ισλαμικού κράτους στην Ευρώπη συνεχίζονται. Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λιμπερασιόν σήμερα, οι Ισλαμιστές προετοίμασαν τρομοκρατικές επιθέσεις επί γαλλικού εδάφους ανέμερα της Εθνικής Επετείου της 14ης Ιουλίου. Την πληροφορία διέψευσε ωστόσο κατηγορηματικά ο Υπουργός Εσωτερικών. Στη Γερμανία, οι αρχές στο κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας απαγόρευσαν τη χρήση των γυλαίκων ακραίων Ισλαμιστών που αναγράφουν αστυνομία της Σαρίας. Τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι την ημέρα της Βαστίλης στις 14 Ιουλίου σχεδίαζε ο Μεχτή Νεμούς, ο Γαλλοαλγερινός κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο Εβραϊκό Μουσείο των Βρυξελών. Την αποκάλυψη αυτή έκανε στη σημερινή της έκδοση η εφημερίδα Λιμπερασιόν, κάτι το οποίο διέψευσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Les services du ministère de l'Intérieur n'ont donc jamais eu. Οι υπηρεσίες ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών δεν έλαβαν ποτέ καμία γνώση σχεδιαζόμενης επίθεσης. Ποτέ. Οι πληροφορίες της Λιμπερασιόν σήμερα και άλλων μέσων ενημέρωσης είναι ψευδείς. Σύμφωνα με τη Λιμπερασιόν, ο Μεχτή Νεμούς σχεδίαζε ένα τρομοκρατικό χτύπημα ακόμη μεγαλύτερο από τις επιθέσεις του Μοχάμεντ Μεράχ σε εβραϊκό σχολείο στην Τουλούζη το 2012. Η εφημερίδα επικαλείται στοιχεία τα οποία έδωσαν δύο Γάλλοι δημοσιογράφοι στην αστυνομία, οι οποίοι αναγνώρισαν τον Νεμούς ως έναν από τους δεσμοφύλακές τους όταν κρατούνταν όμοιροι από τους τζιχατιστές του Ισλαμικού κράτους στη Συρία. Στην εκδοχή αυτή επέμεινε εκ νέου σήμερα ένας εκ των δημοσιογράφων, ο Ντιντιέ Φρανσουά. Περιέγραψε τον Νεμούς ως έναν αιμονικό αντισημίτη, βίαιο, ενώ επέκρινε την δημοσίευση των πληροφοριών τη δεδομένη χρονική στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα. Είναι ένας πραγματικός κίνδυνος. Οι υπηρεσίες ασφαλείας και οι αντιτρομοκρατικοί εργάζονται συστηματικά. Δείτε τις συλλήψεις που έχουν γίνει τελευταία. Συλλήψεις ανθρώπων που επιστρέφουν από την περιοχή. Οι Γάλλοι πολίτες πρέπει να προστατευθούν από αυτή την απειλή. Στη Γερμανία, φύελα αντιδράσεων προκλήθηκε από τις νυχτερινές περιπολίες στους δρόμους του Βούπερταλ των αυτοαποκαλούμενων αστυνομικών της Σαρίας που κηρύττουν τις αρχές του ακραίου Ισλάμ. Το κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας απαγόρευσε τη χρήση των γυλαίκων. Πιστεύουμε ότι παραβιάζεται ο νόμος περί συναθρήσεων. Απαγορεύονται οι στολές και αυτό τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση 2 ετών. Η Σαρία δεν γίνεται ανεκτή επί γερμανικού εδάφους και κανείς δεν επιτρέπεται να κάνει κατάχρηση της καλής φήμης της γερμανικής αστυνομίας, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Τόμας Ντεμεζιέ στην εφημερίδα Bild. Την ίδια ώρα οι γερμανικές αρχές φοβούνται ότι θα βρει μιμητές το παράδειγμα του πρώην ράπερ Dezo Dog, ο οποίος βρέθηκε από τις μουσικές σκηνές του Βερολίνου στο στενό κύκλο των τζιχατιστών του Ισλαμικού κράτους. Συνδεόμαστε τώρα με τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, Θανάση Γκαβό, για να δούμε το κλίμα που επικρατεί στη Μεγάλη Βρετανία 10 μέρες πριν το κρίσιμο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Και σήμερα οι δημοσκοπήσεις έφεραν για πρώτη φορά τις απόψεις υπέρ της απόσχησης να επικρατούν με 51%. Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεσή μας με τον Θανάση Γκαβό, τον έχουμε όμως τηλεφωνικά. Θανάση, ακούμε. Ελπίζω να με ακούτε. Σήμερα λοιπόν οι υποστηρικτές του όχι, δηλαδή της Ένωσης της Σκωτίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, ξύπνησαν συνειδητοποιώντας ότι έχουν 10 μέρες για να σώσουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό διότι, όπως είπες, είχαμε για πρώτη φορά δημοσκόπηση που έδινε στο οριακό προβάδισμα 51-49% στο ναι, υπέρ της ανεξαρτησίας. Ενώ όλες οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις, συχνά με διψήφιο ποσοστό, έδιναν προβάδισμα στο στρατόπεδο του όχι. Η δημοσκόπηση σίγουρα έχει ταράξει την κυβέρνηση. Μέσω του Υπουργού Οικονομικών George Osborne υποσχέθηκε το Λονδίνο ένα πακέτο μέτρων για μεγαλύτερη αυτονομία στην Σκωτία, εφόσον οι Σκοτσέζοι επιλέξουν να παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, ο Άλεξ Άλμοντ, ο επικεφαλής της εκστρατείας υπέρ της ανεξαρτησίας της Σκωτίας, απέδωσε την
κίνηση αυτή σε απόλυτο πανικό. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά, να προσθέσουμε ότι και η στερλίνα έχει πέσει αισθητά, έχει πέσει σε χαμηλό δεκαμήνου έναντι του δολαρίου. Δεκαμήνες λοιπόν, και οι δύο πλευρές θα ρίξουν και τα τελευταία τους όπλα στη μάχη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση, και μέσα σε αυτό το κλίμα έσκασε σήμερα, κυρίες και κύριοι, η είδηση της δεύτερης εγκυμοσύνης της Kate Middleton. Είδηση που αμέσως έκανε το γύρο του κόσμου. Τη χαρά της βασιλικής οικογένειας, ωστόσο, επισκιάζει ένα βιβλίο βόμβα που φέρνει στην επιφάνεια βασιλικά μυστικά. Ο παραμυθένιος γάμος τους έμεινε στην ιστορία. Η γέννηση του πρωτότοκου γιού τους το 2013 προκάλεσε φρενίτιδα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης που συνεχίζουν να ακολουθούν τον πρίγκιπα Γεώργιο στα νηπιακά του βήματα. Τώρα ο πελαργός θα χτυπήσει και πάλι την πόρτα του παλατιού του Κέσινγκτον. Σε λίγους μήνες ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέμπριτζ θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους το δεύτερο βασιλικό μωρό. Οι φήμες που τους ήθελαν να γίνονται ξανά γονείς είχαν φουντώσει εδώ και καιρό. Σήμερα όμως το παλάτι επιβεβαίωσε τα χαρμόσυνα. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέμπριτζ είναι πολύ ευτυχείς που ανακοινώνουν ότι η Δούκισσα του Κέμπριτζ περιμένει το δεύτερο παιδί τους. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το πότε αναμένεται η νέα άφιξη στο παλάτι. Η οικογένεια, η οποία δήλωσε ευτυχής για την είδηση, δέχθηκε τα πρώτα συγχαρητήρια από τον Βρετανό Πρωθυπουργό David Cameron μέσω Twitter. Πολλά συγχαρητήρια στο Δούκα και τη Δούκισσα του Cambridge. Είμαι πανευτυχής που μαθαίνω ότι περιμένουν και άλλο παιδί. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι δεύτερος στη σειρά διαδοχής του θρόνου του Ηνωμένου Βασιλείου μετά τον πατέρα του Κάρολο. Ο πρωτότοκος γιος του ζεύγους, ο μικρός πρίγκιπας Γεώργιος, έρχεται τρίτος στη βασιλική επετηρίδα. Το νέο βρέφος, ανεξαρτήτως φίλου, θα είναι τέταρτος στη σειρά διαδοχής με πέμπτο τον πρίγκιπα Χάρη. Όπως και στην πρώτη της εγκυμοσύνη, η 32χρονη Kate ταλαιπωρείται από ναυτίες. Για το λόγο αυτό δεν θα συνοδεύσει τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στην επίσημη επίσκεψή του στην Οξφόρδη, όπως τη συνέστησαν οι γιατροί που την παρακολουθούν. Και ενώ στο παλάτι προετοιμάζονται για τα γεννητούρια, τα νερά της βασιλικής οικογένειας έρχεται να ταράξει ένα νέο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει τις προσεχείς ημέρες και φέρνει στην επιφάνεια βασιλικά μυστικά. Η Πένι Τζούνορ, βιογράφος του παλατιού, αποκαλύπτει ένα διαφορετικό, σκοτεινό και άγνωστο πρόσωπο της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Η Lady D φέρεται πως απειλούσε να σκοτώσει την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, ενώ τηλεφωνούσε συνεχώς και στον Κάρολο, ξεσπώντας ελιγμούς, προσπαθώντας να τον πείσει να σώσουν το γάμο τους. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει με αφορμή τα γενέθλια του Χάρη. Στις 15 Σεπτεμβρίου ο νεαρός γαλαζοαίματος γίνεται 30 ετών και έχει ένα παραπάνω λόγο να το γιορτάσει. Εκείνη την ημέρα θα γίνει κατά 10 εκατομμύρια λίρες πλουσιότερος, αφού θα περάσει στην κατοχή του η περιουσία της μητέρας του. Το πάρτι των γενεθλίων του θα είναι αρκετά φανταχτερό, αφού την οργάνωσή του έχουν αναλάβει οι αδερφές Kate και Pippa Middleton. Μάλιστα έχουν καλέσει τις πρώην συντρόφους του Χάρη, μεταξύ των οποίων η Cressida Bonas και η Chelsea Davis. Αν και αρχικά επρόκειτο για πάρτι έκπληξη, τα σχέδια των αδελφών Middleton είδαν το φως της δημοσιότητας και έτσι δεν θα υπάρχουν και πολλές εκπλήξεις για τον 30χρονο γαλαζοαίματο. Εκτός και αν μάθει ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι του και αποφασίσει να μην πάει στο πάρτι του. Ανησυχία προκαλεί, κυρίες και κύριοι, στους παράγοντες του τουρισμού το νέο κανόνι ρωσικού τουριστικού πρακτορείου, του τρίτου κατά σειρά μέσα σε δύο μήνες. Αυτή την ώρα περίπου 9.000 πελάτες του πρακτορείου βρίσκονται στο εξωτερικό, κυρίως στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ έστειλε επιστολή στη Ρωσία με την οποία ζητά τη συνδρομή της προκειμένου να εξασφαλιστεί ο επαναπατρισμός τους και ζητά βέβαια να διευθετηθούν και όλες οι οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούν στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις. Νέο κανόνι στον τουρισμό με το κακό να τριτώνει. Ο λόγος για το ρωσικό τουριστικό πρακτορείο Solvex, το οποίο ανέστειλε τις δραστηριότητες του. Πριν από περίπου ένα μήνα, σαν κεραυνός ενεθρία στον κόσμο του τουρισμού, είχε πέσει η είδηση της πτώχευσης του πέμπτου μεγαλύτερου ρωσικού τουριστικού γραφείου Labyrinth. Με τα απόνερα του Λουκέτου να τραβούν λίγες μέρες μετά ένα ακόμη ρωσικό πρακτορείο στην χρεοκοπία μεσούσης της καλοκαιρινής σεζόν. 9.000 πελάτες του ρωσικού πρακτορείου βρίσκονται στο εξωτερικό, οι περισσότεροι εκ των οποίων περί τις 6.000 στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Πελοπόννησο, Χαλκιδική, Κόκαιρόδο.
Οι επιπτώσεις πολλές και σε όλα τα επίπεδα, με τους ξενοδόχους να αγωνιούν κυρίως για τα χρήματα που περιμένουν να τους καταβληθούν από τον Ιούνιο και μετά, που πανελλαδικά ξεπερνούν τα 5 έως 6 εκατομμύρια ευρώ. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μικρό αυτό το νούμερο, διότι κυρίως οφείλεται σε τουριστικά γραφεία και ξενοδοχεία. Άρα αυτό φέρνει ντόμινο όσον αφορά μετά τους προμηθευτές και όλη αυτή την αλυσίδα μπορεί να λέγεται ενδεχομένως ακόμη και προβλήματα που θα υπάρξουν σε ξενοδοχεία με μισθοδοσίες κλπ. Άρα πρέπει να το δούμε στη σωστή βάση για να μπορέσουμε στο επόμενο δίμηνο-τρίμηνο να βρεθούν και οι κατάλληλες λύσεις ενδεχομένως και σε ένα βάθος χρόνου. Στο νομό Χαλκιδικής βρίσκονται περί τα 500 άτομα τα οποία μέχρι να δρομολογηθεί η επιστροφή στην πατρίδα τους από τον ρωσικό τουριστικό οργανισμό θα φιλοξενηθούν στα ξενοδοχεία της περιοχής χωρίς κανένα πρόβλημα. Κυρίαρχη προτεραιότητα για τον ΣΕΤΕ παραμένει η εξυπηρέτηση των Ρώσων, αναγνωρίζοντας παράλληλα την αυξημένη επικινδυνότητα που ελοχεύουν οι πτωχεύσεις στη ρωσική τουριστική αγορά. Βραχυπρόθεσμα πρέπει να υποστηριχθεί με ενέργειες και από τις επιχειρήσεις αλλά και από το κράτος πρέπει να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις. Αλλά μεσοπρόθεσμα θα βοηθήσει στην εξυγίανση και την βελτίωση της εικόνας αυτής της αγοράς, η οποία έχει μεγάλες προοπτικές για το μέλλον. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Πάνος Λιβαδάς, με επιστολή του στον επικεφαλής του Ρος Τούριμ Σαβόνοφ, ζήτησε τη συνδρομή της ρωσικής πλευράς προκειμένου να εξασφαλιστεί ο επαναπατρισμός όλων των Ρώσων τουριστών και να διευθετηθούν όλες οι οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούν τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις. Αναμφισβήτητα, οι αγορές του διπτύχου Ρωσίας-Ουκρανίας παραμένουν από τις πιο σημαντικές για τον ελληνικό τουρισμό, με στόχο τις 2,5 εκατομμύρια αφίξεις έως το 2021. Φτάνει να τερματιστεί η ρωσο-ουκρανική κρίση. Απροετοίμαστοι είναι, κυρίες και κύριοι, περισσότεροι δήμοι στην αντιμετώπιση μιας πιθανής κακοκαιρίας, όπως αποδείχθηκε άλλωστε για τις ολιγόλεπτες νεροποντές του Σαββατοκύριακου, οι οποίες πλημμύρισαν αρκετές περιοχές της χώρας. Όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ του Τίμου Παπαδόπουλου, φρεάτια δεν έχουν καθαριστεί, δρόμοι παραμένουν γεμάτοι με πέτρες και χόρτα, ενώ σε πολλούς δήμους που άλλαξαν οι δήμαρχοι δεν έχουν ακόμη ορκιστεί οι αντιδήμαρχοι, γεγονός που έχει παγώσει οποιοδήποτε αντιπλημμυρικό έργο. Οδηγοί στην Κάτω Κηφισιά εγκαταλείπουν τα οχήματά τους και άλλοι αναγκάζονται να τα σπρώξουν για να βγουν από τα πλημμυρισμένα σημεία. Κάδι απορριμμάτων, κλαδιά και πέτρες παρασύρονται από τους χυμάρους. Είναι σύνηθες το φαινόμενο, πλημμυρίζουν εδώ τα πάντα, δεν μένει τίποτα άρθιο. Είναι μια κόλαση, συνηθισμένα αυτά. Λίγα λεπτά καταρακτώδους βροχής ήταν αρκετά για να μετατρέψουν κεντρικές λεωφόρους στην Κηφισιά σε ποτάμια. Σε διάφορα σημεία της Ελευθερίου Βενιζέλου η κυκλοφορία είχε διακοπεί από τα ορμητικά νερά που κατέβαζαν οι κάθετοι δρόμοι. Το πρόβλημα είναι τα φρεάτια. Γιατί δεν τα καθαρίζουν, καταλάβατε. Πρέπει ίσως να γίνουν και περισσότερο δίκτυα όμβριων υδάτων, διότι είναι λογικό, αν δεν έχουν τα νερά της βροχής κάπου να πάνε, πού θα πάνε, ξεχυλίζουνε. Ούτε σήμερα τα φρεάτια επί της λεωφόρου Κηφισίας είχαν καθαριστεί. Ενώ πολλοί δρόμοι ήταν γεμάτοι λάσπη και χόρτα, έτοιμα να παρασυρθούν από μια νέα νεροποντή. Στα σημεία που υπάρχουν είναι πολύ κατηφορικός ο δρόμος, ναι, δημιουργείται πρόβλημα. Με το πρώτο φως της ημέρας, αρκετοί δήμοι έβγαλαν συνεργεία για να καθαρίσουν τα φρεάτια και τους δρόμους από φύλλα και πέτρες. Αντίθετη εικόνα σε πολλά σημεία της Αθήνας, με τα σκουπίδια να έχουν καταλάβει τους χώρους από όπου θα έπρεπε να περνάει το νερό. Ένα από τα πιο συνηθισμένα σημεία που πλημμυρίζουν στην Αττική είναι η λεωφόρος Πειραιός, το ύψος της Χαμοστέρνας. Και φέτος αναμένεται να δούμε τέτοιες εικόνες στην περιοχή, αφού το αντιπλημμυρικό έργο που έχει εξαγγείλει η περιφέρεια Αττικής δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Όσο δεν γίνεται το έργο στην περιοχή της Χαμοστέρνας να μεγαλώσει ο αγωγός και να συλλεχθούν τα νερά πιο ψηλά προς την περιοχή της Αθήνας από όπου έρχονται, εάν δεν γίνει αυτό το έργο, σίγουρα στην περιοχή της Χαμοστέρνας τα προβλήματα θα εξακολουθούν να υπάρχουν σε μια μεγάλη νεροποντή. Το μεγάλο πρόβλημα στην Αττική είναι η έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων και δικτύων ομβρίων υδάτων που προχωρούν με ρυθμούς χελώνας. Η κατάσταση επιδεινώνεται στους δήμους που άλλαξαν χέρια στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου. Οι νέοι δήμαρχοι μαζί με τους αντιδημάρχους ορκίζονται αυτές τις ημέρες, χωρίς να έχουν προλάβει να ασχοληθούν ακόμα με τα αντιπλημμυρικά έργα που χρειάζονται οι περιοχές τους. Κάτι που απέδειξαν οι ολιγόλεπτες νεροποντές του Σαββατοκύριακου.
Η κεντρική πλατεία στην Κοζάνη πλημμύρισε, ενώ η κυκλοφορία σε πολλούς δρόμους της Χαλκίδας διακόπηκε. Φρικτό θάνατο βρήκε, κυρίες και κύριοι, ένας 82χρονος μέσα στο σπίτι του χθες το βράδυ στη Χαλκίδα από αδίστακτους κακοποιούς που του είχαν στήσει καρτέρι. Οι δράστες χτύπησαν και φήμωσαν τον υπερήλικα για να του αρπάξουν 5.000 ευρώ και 10 χρυσές λίρες. Την ώρα της άγριας δολοφονίας στο σπίτι βρισκόταν και μια ηλικιωμένη ξαδέρφη του, την οποία και φρόντιζε. Πάγωσε η τοπική κοινωνία της Χαλκίδας στο άκουσμα της άγριας δολοφονίας του 82χρονου που άγνωστοι του είχαν στήσει καρτέρι θανάτου λίγο μετά το τέλος του αγώνα της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με τη Σερβία μέσα στο σπίτι του στην περιοχή της Σουβάλας. Άκουσα ότι απλά τον βρήκαν δεμένο και φημωμένο. Φαινόταν ότι έχουν περάσει ληστές, αναστατωμένο το δωμάτιο. Αναστατωμένο μερικώς το δωμάτιο, δεν είναι πολύ αναστατωμένο, αλλά ο ίδιος ήταν δεμένος τα πόδια, τα χέρια, στο στόμα. Και φαινόταν ότι ήταν ξεψυχισμένος ήδη, δηλαδή, την ώρα που ανοίξαμε. Οι αδίστακτοι δράστες ακολούθησαν τον ηλικιωμένο μέσα στην πολυκατοικία και μόλις άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του, του επιτέθηκαν. Αυτό που σοκάρει είναι η αγριότητα των δραστών που χτυπούσαν με μένος τον άτυχο άνδρα, παρότι εκείνος δεν προέβαλε την παραμικρή αντίσταση. Είχε περιουσία, το οποίο για να γεννή στόχο ληστών. Δεν ξέρω νομίζω να έχει περιουσία. Έχει ένα ψηλό κατσίδικο κάτω στη Χαλκίδα, σε ένα σημείο, το Σταλονάκι που το λένε. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν. Τον έβλεπα ένα σκογεροντάκι. Έβλεπα ένα καφεδάκι. Μάρτυρας του βίαιου θανάτου του 82χρονου ήταν μια κατάκη της συγγενής του που τα τελευταία χρόνια φρόντιζε. Οι δράστες απέσπασαν από το θύμα του το ποσό των 5.000 ευρώ και 10 χρυσές λίρες που είχε στο σπίτι. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Και συνδέομαστε τώρα με τον Μιχάλη Τεζάρη, γιατί είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα με θύμα ένα παιδάκι στην Άρτα σήμερα. Μιχάλη, τι συνέβη? Σε ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στις 10.30 το πρωί στους Κωστακιούς της Άρτας. Εκεί λοιπόν ένας 10χρονος επισκέφτηκε την επιχείρηση ζωοτροφών που διατηρεί ο πατέρας του και κάποια στιγμή, ενώ εκείνος και οι υπαλλήλοι του εργάζονταν δίπλα σε ένα φορτηγό στο οποίο έπαιζε το παιδί κάνοντας τσουλήθρα, άγνωστο πώς, πιθανότατα αισθάνθηκε κάποια δυσφορία, κάποια διαθεσία το παιδί, έπεσε μέσα στο μείγμα με τις ζωοτροφές. Αποτέλεσμα αυτού να πάθει ασφυξία το παιδί και παρότι ο πατέρας του ήταν δίπλα και το απεγκλώβησε μετά από αρκετό κόπο, δεν κατάφερε να του προσφέρει και πολλά, ενώ μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ανίνων. Δυστυχώς το παιδί έχασε την ζωή του, ενώ αξίζει να σημειωθεί για την ειρωνία της τύχης. Στην επιχείρηση υπάρχει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και θεωρητικά κάποιος θα υπήρχε εκεί προκειμένου να βλέπει όλες τις κινήσεις που συνέβαιναν εκεί στιγμή στην επιχείρηση. Αλλά δυστυχώς εκείνη την δεδομένη στιγμή που θα έπρεπε να κάποιος να το δει, δυστυχώς δεν το είδε κανείς. Το θέμα είναι το παιδάκι πάει. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Σε τροχιά αποχώρησε από τη Δημοκρατική Αριστερά ο πρώην γραμματέας του κόμματος και στενός πολιτικός φίλος του Φώτη Κουβέλη, ο κύριος Λικούδης, ο οποίος νωρίτερα συνάντησε και συναδέλφους του στη Δημοκρατική Αριστερά και συζήτησαν αυτό το θέμα. Γιάννη Καντέλη, τι αποφάσεις ελήφθησαν? Καλησπέρα. Το μόνο που απομένει σία είναι να πια από τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί το οριστικό διαζύγιο της μεταρρυθμιστικής τάσης από την ΔΙΜΑΡ. Ο κύριος Λικούδης με τα υπόλοιπα στελέχη συζήτησαν πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η αποχώρηση και ο ίδιος είπε ότι είχε μια τελευταία επικοινωνία με τον κύριο Κουβέλη πριν από περίπου τρεις μέρες, όπου φάνηκε ότι το γυαλί που έχει ραγίσει δεν πρόκειται να ξανακολλήσει. Μένει λοιπόν να δούμε μέχρι την Παρασκευή πότε πρώτον θα ανακοινωθεί αυτή η αποχώρηση της μεταρρυθμιστικής τάσης αλλά και η ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Λικούδη. Και βέβαια εκεί ανοίγει μια συζήτηση για το αν θα πρέπει να παραιτηθεί από την έδρα, καθώς είναι βουλευτής επικρατείας και στελέχη που βρίσκονται κοντά στο Φώτη Κουβέλη λένε ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα και ο κύριος Λικούδης θα πρέπει να την παραδώσει. Και να δούμε βέβαια και πόσοι θα τον ακολουθήσουν τον κύριο Λικούδη. Ακριβώς αυτή τη στιγμή είναι δεδομένα τα 26 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που ανήκουν στην μεταρρυθμιστική τάση και βρέθηκαν εδώ απόψε στο κεντρικό ξενοδοχείο και συζήτησαν με τον κύριο Λικούδη. Ενώ βρέθηκε και ο κύριος Ψαριανός, ο οποίος είναι χαρακτηριστικό ότι είναι πρώην βουλευτής και αυτός ΔΙΜΑΡ, αποχώρησε πριν μερικούς μήνες και συντάχθηκε με αυτή την ομάδα. Μετά την κατάρρευση λοιπόν των ποσοστών της στις ευρωεκλογές, η ΔΙΜΑΡ βρίσκεται τώρα ενώπιον ενός ακόμη σοβαρότερου του προβλήματος. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Καντέλη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε εδώ. Θα δούμε σε λίγο την πρωτότυπη πρόταση γάμου της Μαρτίνα Ναυρατίλοβα στη σύντροφό της. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επεφύλασε μια έκπληξη στις θαυμαστριές του στη διάρκεια εκδήλωσης στη Φλωρεντία. Ο διάσημος ηθοποιός επιβεβαίωσε τον επικείμενο γάμο του με τη δικηγόρο Αμάλα Λαμουντίν. Στις ΗΠΑ τώρα, το τουρνουά τένις US Open επέλεξε η Μαρτίνα Ναυρατίλοβα για να κάνει μια εντυπωσιακή, όπως θα δείτε, πρόταση γάμου στη σύντροφό της. Θαυμάστριες σε παράκρουση έξω από το Παλάτσο Βέκιο της Φλωρεντίας, στη θέα του μαγνήτη για τα γυναικεία πλήθη Τζορτζ Κλούνεϊ.
Ο 53χρονος διάσημος ειδοποιός παρέμεινε σιωπηλός κατά την είσοδό του στο φιλανθρωπικό δείπνο για την ενίσχυση της έρευνας κατά της ασθένειας του Πάρκινσον. Λίγο αργότερα όμως θα εκφράσει δημοσίως την αγάπη του προς την Αμάλα Λαμουντίν και θα επιβεβαιώσει τον επικείμενο γάμο του στις 26 Σεπτεμβρίου στη μαγευτική Βενετία, τονίζοντας μάλιστα πως είναι τιμή του να γίνει ο σύζυγος της 36χρονης δικηγόρου. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γονατισμένη με διαμαντένιο δαχτυλίδι στο χέρι, η Μαρτίνα Ναυρατίλοβα ζήτησε από την αγαπημένη της να την παντρευτεί. Η πρόταση της 57χρονης θρυλικής ταινίστριας στη σύντροφό της, πρώην μη Σοβιετική Ένωση, 42χρονη Τζούλια Λεμίγκοβα, έγινε στο περιθώριο του τουρνουά US Open, όπου η Ναυρατίλοβα συμμετείχε σε τηλεοπτική εκπομπή. We've been together for over 6 years, and I cannot imagine the rest of my life without you. So, Julia Lemigova, would you please do me the honor and one day soon. This is falling off. No, it's not happening. Please marry me. Please marry me. It's a yes, no, or maybe. Not maybe. Okay, so can we eliminate the no as well? Η αγωνία δεν κράτησε πολύ και η Τζούλια με δάκρυα στα μάτια είπε το μεγάλο ναι πριν βυθιστεί στην αγκαλιά της Μαρτίνα. Το ζευγάρι σκοπεύει να παντρευτεί στη Φλόριντα όπου ζει, μια επιλογή που προκαλεί ήδη μεγάλο ενδιαφέρον καθώς συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πολιτείες όπου οι γάμοι ομόφυλων ζευγαριών δεν έχουν πλήρως νομιμοποιηθεί. 3.330.500 κιλά τροφίμων έχουν συγκεντρωθεί, κυρίες και κύριοι, μέχρι σήμερα μέσα από την προσπάθεια του Όλοι Μαζί Μπορούμε που διοργανώνει ο Sky σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπία Αθηνών, της Μητροπόλης της Ελλάδας, με την υποστήριξη των σούπερ μάρκετς όλης της χώρας. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι οικογένειες που δυσκολεύονται οικονομικά έχουν μεγάλη ανάγκη και την παραμικρή μας προσφορά. Κάθε μικρή μας προσφορά έχει μεγάλη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι ένα κουτί γάλα είναι το πρωινό ενός παιδιού για 4 ημέρες. Από την πρώτη κιόλας στιγμή στις 19 Δεκεμβρίου του 2011 που ξεκίνησε η εκστρατεία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, οι πολίτες αγκάλιασαν με αγάπη το κάλεσμα του Sky για συγκέντρωση τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί 3.330.500 κιλά τροφίμων σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπία Αθηνών, της Μητροπόλης της Ελλάδος και με την υποστήριξη των σούπερ μάρκετς όλης της χώρας. Όλη η Ελλάδα, κάπως αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν, καλό είναι να βοηθήσουν. Μόνο η Αρχιεπισκοπή Αθηνών κάθε μήνα μοιράζει 8.500 πακέτα με τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Τα 4.000 μοιράζονται σε σχολεία, 1.500 σε πολύτεκνες οικογένειες με ανώτατο εισόδημα 5.000 ευρώ και τα υπόλοιπα στις ενορίες. Πολλά από τα τρόφιμα που προσφέρουν οι πολίτες προορίζονται και για τα συσίτια των εκκλησιών. Δυστυχώς η εικόνα που υπάρχει είναι ότι οι οικογένειες με μηδενικό ή ελάχιστο εισόδημα έχουν αυξηθεί. Παράλληλα, αυξάνεται και η ανάγκη να συμβάλλουμε όσο μπορούμε στην εκστρατεία αλληλεγγύης Όλοι Μαζί Μπορούμε. Συνολικά, στα προγράμματά μας κάλυψαν 2.743.000 κιλά τα 2,5 τελευταία χρόνια. Και μόνο το 2014 οι ανάγκες είναι 1.700.000 κιλά. Η εκτίμηση του προγράμματος Όλοι Μαζί Μπορούμε για το 2014, η συμβολή του κόσμου, φαίνεται ότι θα προσεγγίσει περίπου τα 250.000 κιλά. Εκ των πραγμάτων, η συνεισφορά του κόσμου είναι τεράστια και πάρα πολύ σημαντική. Οι ανάγκες όμως των ανθρώπων που υποφέρουν φαίνεται να πολλαπλασιάζονται. Ο πυρήνας αυτής της προσπάθειας βρίσκεται στις αποθήκες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στο στρατόπεδο Καποτά. Εκεί καθημερινά συγκεντρώνονται οι προσφορές του κόσμου από τα σούπερ μάρκετ. Ψυχή των αποθηκών οι 15 εθελοντές της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Και αφού λοιπόν εκφορτωθούν, γίνεται ο διαχωρισμός των ειδών και ο έλεγχος ημερομηνιών, καταμετρούνται, συσκευάζονται και ανάλογα αποστέλλονται σύμφωνα με τις ανάγκες που ήδη έχουμε προγραμματίσει. Η προσπάθεια του Όλοι Μαζί Μπορούμε συνεχίζεται. Την επόμενη φορά που θα κάνετε τις αγορές σας σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ, αναζητήστε τις ειδικά διαμορφωμένες γωνιές μετά τα ταμεία και αφήστε τις προσφορές σας σε τρόφιμα μακράς διαρκείας και ειδη πρώτης ανάγκης για τους συνανθρώπους μας που δυσκολεύονται οικονομικά. Αμέσως τώρα στο EcoNews θα δούμε πώς η τεχνολογία διευκολύνει την αξιόπιστη τρισδιάστατη απεικόνηση των δασών σε όλο τον πλανήτη.
Καλησπέρα την Κατερίνα Χριστοφυλλίδου. Καλησπέρα, Σία. Μία πιστή αποτύπωση των δασών του πλανήτη σε τρισδιάστατη μορφή είναι πλέον εφικτή, αλλά και οικονομικά προσιτή, Κατερίνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το να είναι οικονομικά προσιτή. Πρόκειται για ένα εργαλείο που δημιούργησε ερευνητική ομάδα, το οποίο μπορεί να δώσει ορατές αλλά και αόρατες πληροφορίες για τα τροπικά δάση και μάλιστα με ακρίβεια εκατοστού. Αεροπλάνα εξοπλισμένα με ειδικό λέιζερ σαρώνουν τα δάση καταγράφοντας πληθώρα πληροφοριών που σχετίζονται ακόμη και με τη δυνατότητα αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα από τα δέντρα, αλλά τα θρεπτικά συστατικά επίσης των φυτών, την υγρασία, ακόμη και τη φωτοσυνθετική τους ικανότητα. Η τρισδιάστατη απεικόνηση των δασών θα δώσει πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση και τη σύνθεση της βλάστησης και θα λειτουργήσει και ως ασπίδα για την προστασία, αποτρέποντας βέβαια την καταστροφή τους. Μια πανδεσία χρωμάτων αποτυπώνεται στην τρισδιάστατη απεικόνηση του Περουβιανού Αμαζόνιου. Πρόκειται για τον πλέον εξελιγμένο τρόπο χαρτογράφησης των δασών από αεροπλάνα εξοπλισμένα με ειδικό σύστημα λέιζερ, που καταγράφει με μεγάλη ακρίβεια πολλαπλές πληροφορίες, τις οποίες ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει δια γυμνού οφθαλμού. Με αυτή την πλατφόρμα είναι πλέον δυνατόν, γρήγορα και φτηνά, να απεικονιστούν με λεπτομέρεια όλα τα τροπικά δάση ως προς τα είδη, τη βιοποικιλότητα, τη λειτουργία, ενώ ακόμη μπορεί να προσδιορίσει και τη δυνατότητα των πολύτιμων τροπικών δασών να απορροφούν διοξίδιο του άνθρακα και άρα τη συμβολή του στην αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Με κόκκινο χρώμα αποτυπώνεται η ποικιλομορφία σε δευτερεύουσα βλάστηση, ενώ όπου στο χάρτη συνυπάρχουν περισσότερα χρώματα, υποδεικνύεται ύπαρξη σημαντική ποικιλία ζωή. Αυτή η τεχνολογία αναπτύχθηκε, δοκιμάστηκε και τελειοποιήθηκε από ομάδα ερευνητών, οι οποίοι εκτιμούν ότι με κόστο που δεν θα ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια δολάρια, μπορούν να χαρτογραφήσουν όλα τα τροπικά δάση του πλανήτη. Ένα στόλο 10 αεροπλάνων, ειδικά εξοπλισμένος με συστήματα λέιζερ, μπορεί για παράδειγμα να χαρτογραφήσει σε μία μόνο μέρα 100.000 εκτάρια δάσους, καταγράφοντας όλες τις κρίσιμες πληροφορίες. Μία δουλειά που με συμβατικό τρόπο θα απαιτούσε 4 χρόνια. Τα λέιζερ στέλνουν τουλάχιστον 400.000 παλμούς ανά δευτερόλεπτο προς το έδαφος και κάτω από αυτό, και λαμβάνουν πίσω εικόνες υψηλής ανάλυσης. Το σημαντικότερο είναι ότι με το σύστημα καταγραφής με λέιζερ δεν χρειάζεται να πατήσει ανθρώπινο πόδι μέσα στο δάσος, αφού τα πάντα γίνονται από τον αέρα και μάλιστα με ακρίβεια. Πέρα από τη δυνατότητα απορρόφησης διοξιδίου του άνθρακα, το σύστημα μπορεί να καταγράψει τα είδη ζωής που υπάρχουν στα τροπικά δάση, όπου φιλοξενείται το 50% των ειδών που υπάρχουν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Επίσης μπορεί να δει εγκαίρως σε ποιες περιοχές γίνονται υλοτομίες και πού υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης και πλημμύρας. Ενώ επίσης μπορεί να μετρήσει τη βιομάζα επί του εδάφους, να υπολογίσει ακριβώς πόση ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα έχει απορροφηθεί, ποια είναι η υδρολογική κατάσταση του δάσους, πόσοι και ποιοι υδροφορείς υπάρχουν. Παράλληλα, το σύστημα εντοπίζει αόρατες για το γυμνό μάτι πληροφορίες, όπως τις συγκεντρώσεις φωτοσυνθετικών συστατικών στα δέντρα, το ποσοστό υγρασίας του φυλώματος, αλλά και τα ποσοστά των θρεπτικών συστατικών τους. Με άλλα λόγια, καταγράφει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ταυτότητας του κάθε δέντρου, δημιουργώντας μια πολύτιμη για το μέλλον των δασών βάση δεδομένων. Στα καλά νέα της ημέρας απόψε, το νέο εργαλείο για τη διάγνωση του παιδικού άσθματος. Μια νέα επιστημονική ανακάλυψη ανοίγει το δρόμο για την έγκαιρη διάγνωση υποκατηγοριών του παιδικού άσθματος και συμβάλλει στη χορήγηση εξατομικευμένης θεραπείας. Πρόκειται για την ηλεκτρονική μύτη, ένα διαγνωστικό εργαλείο που στοχεύει στην ενημέρωση σχετικά με διάφορους τύπους άσθματος, προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερη διάγνωση και θεραπεία για τον κάθε ασθενή. Η πρωτοποριακή ιατρική ανακάλυψη προέκυψε μέσα από τη νέα έρευνα του Ακαδημαϊκού Ιατρικού Κέντρου του Άμστερνταμ και παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας στο Μόναχο. Στο πλαίσιο της μελέτης αναλύθηκαν από τις λεγόμενες ηλεκτρονικές μύτες δείγματα εκπνεώμενου αέρα από 106 παιδιά με άσθημα ή συρριγμό. Τα αποτελέσματα έδειξαν 5 διαφορετικές υποομάδες άσθηματος. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την ήττα με 1-0 από τη Ρουμανία γνωρίζει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής των προκριματικών του Euro 2016. Στον τεμπούτο του Κλάουντιο Ρανιέρι στο Άδειο Καραϊσκάκη, η Ελλάδα παρουσιάστηκε αγνώριστη και νικήθηκε δίκαια από τους Ρουμάνους με γκολ του Τσιπριάν Μαρικά. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου δεν ξεκίνησε καλά τις υποχρεώσεις της στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η ήττα στην πρεμιέρα από τη Ρουμανία με 1-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη ήταν ένα άσχημο αποτέλεσμα που προκάλεσε προβληματισμό στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ο Κλαούντιο Ρανιέρι έδειξε πως θέλει χρόνο για να βάλει τα δικά του στοιχεία στην ομάδα, ενώ και οι περισσότεροι παίκτες είχαν μέτρια έως κακή απόδοση.
was a bad match. I think the draw was the result more. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι κάναμε ένα κακό match, κάναμε ένα κακό παιχνίδι. Και κατά την άποψή μου, η ισοπαλία θα ήταν πιο σωστό αποτέλεσμα, όμως αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι κάναμε πολλά λάθη και πιστεύω ότι αυτό έγινε γιατί οι αντίπαλοι μας ήταν πιο έτοιμοι. Θέλω όμως να ευχαριστήσω τους δικούς μου παίκτες γιατί έδειξαν ότι είχαν τη θέληση να κάνουν το κάτι παραπάνω. Δικαιολογίες υπάρχουν, όπως το άδειο λόγω τιμωρίας γήπεδο, το γεγονός πως είναι αρχή περιόδου και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι ακόμη έτοιμοι. Ο προπονητής είναι νέος και δεν γνωρίζει ακόμη πρόσωπα και καταστάσεις. Σίγουρα έλειψε και ο κόσμος, αλλά θέλω να σταθώ σε αυτή τη δικαιολογία. Σίγουρα δεν είχαμε πολλά παιχνίδια στα πόδια μας, αλλά εδώ κάπου εδώ έρχεται ο προπονητής, ο οποίος πρέπει να δώσει την εμπιστοσύνη και την ψυχολογία στους παίχτες, να καταλάβουν ότι βρισκόμαστε σε μια εθνική ομάδα η οποία έχει ένα λαμπρό παρελθόν και πρέπει να συνεχίσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Οι Ρουμάνοι προηγήθηκαν στο 10ο λεπτό με πέναλτι που έκανε ο Χολέμπας και μετέτρεψε σε γκολ ο Μαρικά. Η αντίδραση της εθνικής μας ομάδας ήταν ανύπαρκτη, οι ευκαιρίες ήταν ελάχιστες, παρά το γεγονός πως από το 53 αγωνιζόμασταν με παίχτη περισσότερο λόγω αποβολής του Μαρικά. Επόμενος σταθμός στις 11 Οκτώβρη το Ελσίνκι, όπου το αντιπροσφαιτικό μας συγκρότημα θα πρέπει να φύγει με τους 3 βαθμούς της νίκης κόντρα στη Φιλανδία, για να διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες της για πρόκριση. Και μια ματιά τώρα, κυρίες και κύριοι, στις αγορές. Ξεκινάμε από το Γενικό Δίκτυο στην Αθήνα που υποχώρησε σήμερα κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Μεικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές. Αντίστοιχη εικόνα πριν από λίγο και στη Wall Street. Πάμε στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, όπου θα βρούμε το ευρώ να υποχωρεί εναντί του δολαρίου, να ενισχύεται σε σχέση με το γένο, όπως και το αμερικανικό νόμισμα εναντί του. Γιατί στις τιμές του αργού πετρελαίου είχαμε πτώση. Πτώση κατέγραψε και η τιμή του χρυσού στα 1.266 δολαρίου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η αστάθεια κυρίως στα υπηρετικά και αύριο Τρίτη. Από την Τετάρτη όμως φαίνεται πως ο καιρός θα είναι λίγο καλύτερος, μια και οι βροχές θα περιοριστούν στα ορεινά κυρίως κεντρικής και βόρειας υπηρετικής χώρας. Η θερμοκρασία επίσης θα ανέβει λίγο. Ας δούμε όμως πρώτα τις φωτογραφίες που εσείς μας στέλνετε στο skykeros.gr. Και βέβαια, λόγω της κακοκαιρίας που είχαμε το Σαββατοκύριακο, οι περισσότερες φωτογραφίες αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν με τον καιρό. Λιβαδιά λοιπόν, είχε πάρτι το Σάββατο το βράδυ, οι αστραπές και οι βροντές στη Λιβαδιά από τον Αναστάσιο. skykeros.gr. Επίσης, όποιος ήταν στη λίμνη της Εύβοιας, είχε ένα υπερθέαμα στον Εβοϊκό μέσα. Ο Δημήτρης τράβηξε αυτή τη φωτογραφία. Η επόμενη φωτογραφία είναι Κυριακή, Άγιος Ανδρέας Αττικής, πριν την Πόρα, από τον Νίκο. Και η τελευταία φωτογραφία είναι πάλι πριν από την καταιγίδα, από την Ανέζα, παραλία Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Και εδώ με τον βροχοκουρτίνα ακριβώς από πάνω. skykeros.gr για τις φωτογραφίες σας και για τον καιρό. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Ο οποίος καιρός, αύριο Τρίτη, στη χώρα μας θα έχουμε λίγη συννεφιά. Παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Δεν αποκλείεται και στα ορεινά της Κρήτης να έχουμε και αύριο παροδικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πελάγια τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 29 με 30 βαθμούς. Στην Αττική έθριος καιρός, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και στα βόρεια του νομού είναι πιθανό να σημειωθούν παροδικές μπόρες. Οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 19 έως 29 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και εκεί το απόγευμα θα σημειωθούν παροδικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς. Την Τετάρτη τώρα και την Πέμπτη έθριος καιρός, δεν θα λείψουν όμως οι απογευματινές μπόρες από τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν την Τετάρτη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Την Πέμπτη στο Ιόνιο θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο Βόρει 3 με 5. Η θερμοκρασία την Τετάρτη το μεσημέρι θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Θα ανέβει η θερμοκρασία ακόμα λίγο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Νοτιάδες στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, βορειάδες στο Αιγαίο 3 με 4. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
Και εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας. Είναι καθημερινά στη διάθεσή σας, live on demand και μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr. Όλες οι εξελίξεις στη διάρκεια της ημέρας, στη σελίδα του Sky στο Facebook και στο λογαριασμό μας στο Twitter. Αμέσως τώρα, Hawaii 5.0, από όλους εμάς, καλή σας νύχτα, καλή εβδομάδα να έχετε.